Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο στους 107 και 4 μέχρι και τις 7 μαζί σας. Την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Σήμερα Παρασκευή 17 του Νοέμβρη. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ ως επιτοπλίστων θα ασχοληθούμε και σήμερα. Με τον Βασίλη Καβαδία πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και εσάς να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνύματων. FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Μαζί μας και σήμερα. Στοίχημαν, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία που παίρνει το 10ο καλό στην ενημέρωση στην πορεία των αγώνων, γιατί με τα smart notifications σε κινητό και tablet μπαίνει στη νέα εξελιγμένη εποχή στοιχηματισμού. Θα είναι και σήμερα στο πλευρό της εκπομπής σε μια πολύ βροχερή μέρα από το πρωί και με καθόλου κίνηση στο κέντρο της πόλης. Προφανώς ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί και επέλεξε και πολύ σωστά έπραξε νομίζω να μην κατέβει αν είχε κάποια μη επίγουσα δουλειά, την άφησε για την επόμενη εβδομάδα. Θα πούμε και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ, για την προετοιμασία των ομάδων για τα παιχνίδια που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Αύριο η ομάδα Παναγιώτη Γιαννάκη αντιμετωπίζει το γυμναστικό Λάρισας Φάρο και στις 18:30, ενώ την Κυριακή στις 3 ώρα το μεσημέρι με τηλεοπτική μετάδοση από την R3 ο Άρης ταξιδεύει στην Κρήτη και αντιμετωπίζει τον Εργοτέλη στο Παγκρίτιο. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια των δύο μεγαλύτερων τμήματων του Άρη. Θα πούμε όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει για το πώς προετοιμάστηκαν οι ομάδες. Η ποδοσφαιρική ομάδα ολοκληρώνει αύριο με μια τελευταία προπόνηση πριν από την αναχώρηση την αποστολή. Το μπάσκετ την ολοκλήρωσε δίχως προβλήματα και αύριο στην τελευταία πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος αγωνιστική. Θα προσπαθήσει να κερδίσει το γυμναστικό σύρογο Λάρισας Φάρο για να κάνει έτσι και με καλύτερη ψυχολογία να πάει στην διακοπή που θα είναι γεμάτη γενικότερα με θέματα και ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Να πούμε ότι χρωστάμε από χθες στον φίλο του Χρήστο το Ράπτη που έστειλε για το τσίρκο. Εμείς αμελήσαμε, εμείς φταίμε και δεν το είπαμε στο τέλος της εκπομπής ότι έχεις κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για να πας στο Τσίρκο Μοντε Κάρλο. Αν μας ακούς, μπορείς κανονικά να έρθεις να την παραλάβεις. Μέχρι τις 8-9 σήμερα για να πας στις δύο τελευταίες μέρες. Νομίζω Σαββατοκύριακο αυτό ολοκληρώνεται η παρουσία του Τσίρκου στη Θεσσαλονίκη. Αν έρθει τώρα, προλαβαίνει και τη σημερινή παράσταση. Ναι, όποτε θέλει να έρθει, όποτε το βολεύει. Και να δώσουμε κι άλλες 5 διπλές. Δώσε, ναι. Σήμερα για τον κόσμο μπορείτε να πάτε και στη σημερινή παράσταση. Και αύριο Σάββατο και την Κυριακή που έχει και πρωί. Έχει και πρωί, ναι. Έτσι. Μπορείτε να δείτε έτσι τις τελευταίες παραστάσεις του Ιταλικού Τσίρκου Μοντε Κάρλο στην Θεσσαλονίκη. Είναι στην ανατολική πλευρά της πόλης τον τελευταίο μήνα. Το τσίρκο είναι πίσω από το εμπορικό κέντρο Μακεδονία. Αυτά έτσι ως εισαγωγικό σημείωμα της εκπομπής. Για τον Άρη, ο οποίος στο ποδόσφαιρο ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του και δυστυχώς υπάρχουν έτσι κάποια θεματάκια. Μικροτραυματισμοί βέβαια, αλλά υπάρχουν κάποια θεματάκια εν ώψη της Κρήτης. Για παράδειγμα, είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έβγαλαν κάποια προβλήματα, ο Μπούρμπος και ο Παυλίδης, και ειδικά ο Μπούρμπος είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την Κρήτη, όπως σας έλεγα και χθες. Αύριο θα πάρθει η οριστική απόφαση. Αισθάνεται βέβαια ενοχλήσεις όταν το πιέζει το γόνατο και επειδή το μάτς αυτό είναι απαιτητικό και. Δεν νομίζω δηλαδή να. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Μπούρμπο. Βέβαια, επαναλαμβάνω, αύριο στην τελευταία προπόνηση θα πάρθει οριστική απόφαση. Θα μπει, θα δοκιμάσει, θα κάνει κάποιες ασκήσεις, θα δει αν τον ενοχλεί. Όχι, και αν τον ενοχλεί, θα μείνει εκτός. Προφανώς, εγώ θεωρώ ότι δύσκολα θα είναι στην αποστολή. Ενώ ξαναβγήκε το πρόβλημα που είχε αποκομίσει, θυμίζω, το διάστρεμα στο παιχνίδι με τον Αιγινιακό, ο Μπάμπης ο Παυλίδης. Τώρα, ξέρεις τώρα, αυτά βγαίνουν και λόγω καιρού. Είναι πολύ βαρύς ο καιρός και βαρύ το γήπεδο στις βοηθητικές εγκαταστάσεις του νέου Ρεσίου τώρα. Και αν έχεις ένα θεματάκι, όπως ένα διάστημα που είχε ταλαιπωρήσει τον Παυλίδη, τώρα του βγήκε πάλι τις τελευταίες δύο μέρες με κάποια ενόχληση. Και γι' αυτόν αύριο θα πάρθει η οριστική απόφαση. Αυτός έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι στην αποστολή και νομίζω θα είναι. Αλλά δύσκολα θα είναι στη βασική ενδεκάδα. Υπήρχε ένα ενδεχόμενο, αν ήταν απολύτως καλά, να ξεκινούσε κιόλας. Αλλά τα δεδομένα πλέον μετά από αυτόν τον τραυματισμό, την ενόχληση δηλαδή που έβγαλε και πάλι στον αστράγαλό του, είναι πολύ πιθανό
να μείνει εκτός του αρχικού σχήματος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά και αύριο μετά το τέλος πρωινής προπόνησης θα ανακοινωθεί και η αποστολή από τον προπονητή του Άρη για αυτό το σημαντικό παιχνίδι με τον Εργοτέλη στην Κρήτη στις 3 ώρα το μεσημέρι. Με καλή ψυχολογία η ομάδα μετά το 3-3, με την επιθυμία να το κάνει 4-4 και να έρθει μετά στη Θεσσαλονίκη για μια τριάδα συνεχόμενων αγώνων στο γήπεδό της, αρχής γενομένης του επόμενου Σαββάτου με την ομάδα της Παναχαϊκής, μετά παίζει κύπελο με τον Μπας Γιάννενα μεσοβδόμαδα την Τρίτη και μετά ολοκληρώνει αυτή την εβδομάδα με τρία παιχνίδια στο γήπεδό της με τον Κισαμικό. Είναι μια καλή ευκαιρία και για τον κόσμο και για την ομάδα, και ειδικά αν έρθει και ένα τρίποντο την Κυριακή κόντρα στον Εργοτέλη, φανταστείτε πόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Είναι ένα περίεργο παιχνίδι, ένα δύσκολο παιχνίδι από την άποψη ότι και ο Εργοτέλης θα παίξει ανοιχτά, δεν έχει να χάσει τίποτα, δεν έχει κερδίσει και μέχρι στιγμής το πρωτάθλημα. Θέλει προσοχή μεσοεπιθετικά. Είναι μια ομάδα που παίζει γρήγορα, αλλάζει, έχει γρήγορες αναλλαγές της μπάλας και προσπαθεί να βγάλει αυτοματισμούς. Θέλει να έχει δηλαδή ανασταλτικά πολύ προσοχή μεθαύριο, να είσαι δηλαδή απόλυτα συγκεντρωμένος, και αν ο Άρης είναι απόλυτα συγκεντρωμένος, είναι δυνατός, είναι παθιασμένος, είναι όπως είναι στα παιχνίδια αυτά τα πρώτα της σεζόν, δεν νομίζουμε ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Αν όμως δεν είναι, τότε μπορεί να του κάνει ζημιά μεσοεπιθετικά ο Εργοτέλης, ο οποίος βέβαια έχει τα αντίστοιχα δικά του θεματάκια στα μετόπισθεν. Έχει μια άπειρη γενικά μεσοαμυντική γραμμή. Νομίζω ότι το δυνατό χαρτί του Άρη, εκτός από τη δύναμη, αν πάει εκεί το παιχνίδι, είναι και στον άξονα, διότι ο Μουμίν, ο Ιντζόγλου είναι παίκτες οι οποίοι υπερτερούν έναντι αυτών που αγωνίζονται στα χαφ στον Εργοτέλη. Και αν επαναλαμβάνω, όλοι αυτοί είναι καλά, είναι συγκεντρωμένοι και παίξουν ακριβώς όπως έπαιξαν στα μέχρι σήμερα παιχνίδια που έχουμε δει, τότε πιστεύω ότι ο Άρης έχει πολύ μεγάλη τύχη φυσικά να φύγει με το διπλό από το φιλόξενο Παγκρίτιο, ένα γήπεδο γεμάτο που δεν θα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει και οπαδούς του Άρη φυσικά, εννοείται. Είναι ό,τι πρέπει και καλός αγωνιστικός χώρος για να κάνεις έτσι ένα διπλό και μετά να έρθεις εδώ στη Θεσσαλονίκη για να ετοιμαστείς κατάλληλα και με καλή ψυχολογία για τα παιχνίδια που ακολουθούν. Τώρα, όσον αφορά το βασικό σχήμα, ο Καντιμίρη σίγουρα θα είναι στο τέρμα. Δεξιά στην άμυνα θα παίξει ο Μανώλης ο Τζανακάκης. Αριστερά ο Βαλεριάνος, πλέον αφού ο Μπούρμπος σας έλεγα ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Και ακόμη και αν είναι στην αποστολή, δεν το βλέπω, δεν θα είναι στο βασικό σχήμα. Στο κέντρο της άμυνας δεν θα έχουμε αλλαγή. Θα διατηρηθεί το δίδυμο του Πορτογάλου του Παούλο Σόουζα με του Ούγκο Σόουζα, του Παούλο. Του Ούγκο Σόουζα με τον Δελμασίση. Καλός είναι και αυτός. Παούλο. Τι κάνει αργά αυτή η ψυχή, ρε φίλε. Κάπου θα ένθεσαι. Στα αμυντικά χαφ το δίδυμο θα παραμείνει. Ο Ιντζόγλου με τον Μουμίν. Ορίστε, δεν στα αλλάζω αυτή τη βδομάδα το δίδυμο. Ευτυχώς. Για να μην έχεις παράπονο. Ξέρεις τι βλέπω τώρα. Μετά το θεματάκι αυτό που έχει ο Παυλίδης. Βλέπω, φίλε. Μάλιστα. Πλατέλα πίσω από Διαμαντόπουλο. Δικαίωση Τσαλτίδη, ρε φίλε. Γιατί? Από την πρώτη μέρα το λέω. Από την πρώτη μέρα που έχει βάλει τον Πασάκη, λέω, χαρτάκι στον προπονητή όντως, πλατέλας από πίσω, σε ρόλο δεκαριού, γιατί έχει την κάθετη, έχει φοβερά πόδια και επειδή, πρόσεξε, όχι, από δοσφαιρική ανάλυση, σε συνδυασμό με το τι διακρίνω ότι προτιμά ο προπονητής για συγκεκριμένους λόγους. Και στα άκρα Πασάκάσο. Μπράβο. Δεν υπάρχουν και άλλοι, αυτοί είναι. Πώς δεν υπάρχουν? Υπάρχει. Ο Ντούνης, ο Μιλούνοβιτς, ο Μπαργκάν, υπάρχουν. Αλλά βλέπω ότι ο προπονητής, γιατί επιλέγει λοιπόν δύο ονόματα, όχι, που παίζουν στη θέση εννοώ. Γιατί επιλέγει δύο ονόματα λοιπόν ο προπονητής, αυτά και όχι τα άλλα? Για να μαθαίνουν και λίγο μπαλίτσα, που λέει και ο Αλέφαντος. Καταρχάς, γιατί αυτοί οι δύο κάνουν πολλές περισσότερες δουλειές. Και εκτός από όλα αυτά, ο Κάσος ειδικά για αυτό το παιχνίδι είναι μανούλα, γιατί στο ανοιχτό γήπεδο, αν δώσει χώρο ο Εργοτέλης, είναι το παιχνίδι του, ρε. Το βούτυρο στο ψωμί του είναι. Αυτό. Είναι το βούτυρο. Αλλά δεν μαρκάρει. Ναι, όχι, Μουρμπουλίνο για χαρά μαρκάρει. Ρε. Πού. Εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Πού μαρκάρει. Είναι πιο συνεπής. Φέτος. Είναι πιο συνεπής φέτος. Ναι, ωραία, μπορεί να το δούμε αλλαγή λοιπόν στο μάτσο. Είναι πιο συνεπής. Αυτή είναι η διαφορά. Και ο Πλατέλας φυσικά είναι. Και ο Πλατέλας στο ανοιχτό γήπεδο επίσης είναι μανούλα. Γι' αυτό δίνει ένα 40 ο στοίχημα, φίλε. Πλατέλας γκολ.
με σούτ έξω από την περιοχή. Και ο Πασάς επίσης, και ο Πασάς εντάξει, έχει και, είναι και σε καλή κατάσταση. Εντάξει, δεν μπορεί να τον αφήσει έξω. Η ένστασή μου μέχρι τώρα από τις επιλογές του Σπανού είναι η ένστασή μου για τον Πασά, όχι για την συμμετοχή του στην ενδεκάδα, γιατί το παιδί έχει βοηθήσει. Πολύ καλό. Για την συμμετοχή του στην ενδεκάδα ως δεκάρι. Δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, την ταπεινή, έτσι. Δεν είμαι ούτε προπονητής και προφανώς ο προπονητής βλέπει ότι κάνει και άλλες 5-6 δουλειές που εμείς δεν μπορούμε πάρα να πολλές, διακρίνουμε. Πάρα πολλές δουλειές. Και όντως αυτό είναι. Δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Μεσοεπιθετικά όμως, παιδιά, δεν μπορεί ο Πασάς να είναι δεκάρι. Αντιλαμβάνομαι ότι ο προπονητής σε μάτσο όπως αυτό στα Τρίκαλα δεν ήθελε από το δεκάρι μόνο τη δουλειά του δεκαριού. Ήθελε και να μαρκάρει, ήθελε και να πιέζει, ήθελε και να δίνει βοήθεια στα αμυντικά χαφ. Το αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, πατάει και περιοχή ο Πασάς. Θυμίζω ότι και στο μάτς με τον Γυνιακό είχε βάλει και γκολ. Μετά Τρίκαλα χάνει την ευκαιρία. Τρίκαλα χάνει την μεγάλη την ευκαιρία. Έχει την δυνατότητα δηλαδή να παίξει. Τον Ηρακλή έπαιζε στα πλάγια κιόλας, αριστερά. Βάλτο στα άκρα. Εκεί θα παίξει από ό,τι φαίνεται. Αν δεν έχει το φορ, ακόμα και φορ μπορεί να σου παίξει. Αν σου λείπει ο Διαμαντόπουλος ή ο Καπνίδης. Ο Πασάς γι' αυτό είναι χρήσιμος, γιατί παίζει σε όλες τις θέσεις μεσοεπιθετικά. Μπορεί να παίξει αριστερά, μπορεί να παίξει δεξιά, μπορεί να παίξει και πίσω από το φορ που δεν είναι η καλύτερη του, αλλά μπορεί να το κάνει και αυτό και να παίξει και φορ φυσικά. Ο ή μπορεί να παίξει και δεύτερος φορ σε 4-4-2. Ο Πλατέλα στο γκολ, στο Αίγιο, δεν το βάζει παίζοντας τα πλάγια. Και αν δεις όλοι οι παίκτες που έχουν μπει στο παιχνίδι στη θέση που θεωρητικά όταν ξεκινούσαμε το καλοκαίρι θα παίζει ο Στεφάνοβιτς, που δεν παίζει μέχρι στιγμής το παιδί. Ναι. Όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν γίνει πρωταγωνιστές είτε σκοράροντας είτε βοηθώντας πάρα πολύ την ομάδα. Εντάξει, θα τον δούμε και τον Στεφάνοβιτς κάποια στιγμή και αυτό να είναι. Ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του, αλλά είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν το βάζει κάτω και αυτό είναι καλό. Δηλαδή, συνεχίζει να δουλεύει, να προσπαθεί. Αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι ακόμη δεν έχει προσαρμοστεί. Ξέρεις, κάποιοι προσαρμόζονται πιο γρήγορα, κάποιοι όχι και τόσο. Αυτή είναι μια περίπτωση, ο Στεφάνοβιτς. Αλλά επειδή ακριβώς είναι και καλός χαρακτήρας και καλός επαγγελματίας και πεισματάρης, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να βοηθάει. Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι σε αυτό στο μάτς ή σε άλλο, μία ευκαιρία στο Μιλούνοβιτς από το στο βασικό σχήμα. Διότι ναι, νομίζω, το βασικό σχήμα θα είναι αυτό έτσι όπως τώρα, το περιέγραψα, περίπου. Είπα τι θα δίνα, όχι τι θα γίνει. Ναι, γιατί τον βλέπω ότι έχει μία συνέπεια και με τον γκολ αν προσέχεις. Θα μου πεις σε φιλικά. Προσπαθεί πολύ ο Μιλουνόβιτς, είναι η αλήθεια, και στις προπονήσεις είναι συνεπέστατος. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι έχουν λάβει χώρα διάφορα από το καλοκαίρι και έπειτα, ήταν στο να μείνει, στο να φύγει, στο να μειώσει τις οικονομικές του απολαβές. Γενικότερα, πολλά ζητήματα μας απασχόλησαν για τον συγκεκριμένο, για τον Σέρβο. Από τη στιγμή που έμεινε όμως, οφείλουμε να ομολογήσουμε και το λένε αυτό οι άνθρωποι, τώρα το λέμε εμείς. Είναι συνεπέστατος, προσπαθεί πάρα πολύ στις προπονήσεις και του αναγνωρίζεται νομίζω από τον προπονητή, ο οποίος τον παίρνει και αποστολές, τον βάζει κιόλας αλλαγή και σκόραρε και με την Boca Juniors το γκολ στο τέλος. Ορίστε, είναι μια ακόμη ευκαιρία που μπορεί να πάρει στο παιχνίδι του Παγκρίτιου. Ειδικά από τη στιγμή που έβγαλε ένα πρόβλημα και ο Μπαργκάν στην προπόνηση. Λοιπόν, ο φίλος ο 506 λέει: «Χωρίς να θέλω να γκρινιάξω, ο Κάσος δεν μπορεί να είναι τόσο αναντικατάστατος. Ας δοκιμαστεί και Μιλούνοβιτς, οι παίκτες νιώθουν ότι υπάρχουν διακρίσεις». Φίλε 506, σε κάθε ομάδα, σε όλο τον κόσμο θα υπάρχουν εσαΐ τέτοια συναισθήματα όταν κάποιοι παίζουν και κάποιοι δεν παίζουν. Όταν ειδικά ο Άρης έχει 28 παίκτες ρόστερ, από τους οποίους θα μπορούσαν όλοι να είναι στο βασικό σχήμα, εννοείται, γιατί είναι όλοι καλοί παίκτες. Κακά τα ψέματα, ειδικά τώρα εφόσον μιλάμε για football, σε όλες μας θα μπορούσαν να παίξουν βασικοί αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνεις ότι κάποιοι θα είναι ικανοποιημένοι και κάποιοι λιγότερο ικανοποιημένοι και θα υπάρχουν κάποιες γκρίνιες κτλ. Το θέμα είναι να είναι βάσιμες αυτές οι γκρίνιες και να μην γίνονται σκόπιμα από τον προπονητή, όπως λες, κάποιες διακρίσεις. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο και γι' αυτό το λόγο υπόθηκε μεσοβδόμαδα και από τον Παύλο Μηροφορίδη ότι δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα και όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Εντάξει, και να σου πω και κάτι. Να πούμε και κάτι άλλο. Παιδιά, σε όλες τις ομάδες ο προπονητής έχει και 2-3 παίκτες που επειδή κάνουν αυτά τα οποία θέλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τους γουστάρει παραπάνω από κάποιους άλλους. Δεν υπάρχει. Εντάξει, δηλαδή ναι, κάποιος ναι, να μην έχει δικούς του ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται.
ο Κάσος παραδείγματος χάρη δεν έπαιξε προχθές ο Κάσος. Ο Κάσος δεν έπαιξε, ήταν τραυματίας. Εγώ περίμενα πολλά περισσότερα έπαιξε πράγματα. Έπαιξε και δεν έδωσε τίποτα πέρα από το πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν παίρνουν ευκαιρία και ο Ντούνις έχει πάρει ευκαιρία. Γι' αυτό σου λέει ίσως και... Μιλούνοβιτς τώρα εδώ. Ναι. Καταλάβες. Ίσως θα μπορούσε να παίξει ο Μιλούνοβιτς αυτό το μάτς. Αλλά όταν λοιπόν έχω τον Κάσο, τον Μπασά, τον Πλατέλα, τον Μιλούνοβιτς, τον Ντούνι και τον Μπαργκάν, έξι παίχτες που και οι έξι είναι πρώτης γραμμής. Έτσι. Και παίζουν οι δύο. Άρα οι τέσσερις δεν παίζουν. Δεν γίνεται να μην γκρινιάζουν κάποιοι παιδιά, γιατί και από τους τέσσερις είναι έξι πρώτης γραμμής και οι δύο αναγκαστικά θα μένουν και εκτός αποστολής, γιατί δεν γίνεται να έχεις τέσσερα εξτρέμ στον πάγκο. Έτσι είναι, όταν θες να έχεις μια υπερπλήρη ομάδα και να έχεις πληρότητα, θα πρέπει να συμβαίνει αυτό. Και να πω και κάτι. Αν κάποιοι από αυτούς τους 4-6 όσοι μένουν απ' έξω δεν μπορούν να το ανεχτούν αυτό, εντάξει, τότε ναι, θα πρέπει να αποχωρήσουν το Γενάρη και να πάνε να πάρεις, παραδείγματος χάρη, ένα φορ ή ένα στόπ, γιατί δεν ξέρω εγώ, ας το επιλέξω ο προπονητής τι θέλει να πάρει. Εκεί όπου έχεις δύο, γιατί στο φορά λέγαμε, δύο ότι, λέγαμε για παράδειγμα για τον Μιλούνο, ότι δεν πρόκειται να παίξει, ότι έμεινε γιατί δεν μπορούσε να φύγει στην ουσία, να του λύσουν το συμβόλαιο γιατί ήταν πολλά τα χρήματα κτλ. Και βλέπετε ότι έχει πάρει κάποιες ευκαιρίες, είναι σε αποστολές. Από εκεί δηλαδή που ήταν εξεγραμμένος, με την προσπάθειά του και με την παρουσία του, πήρε κάποιες ευκαιρίες. Και ο Μπαργκάν έχει πάρει ευκαιρίες. Οι τρεις νεοφερμένοι. Ναι, συμφωνώ κι εγώ ότι θα μπορούσε σε κάποια παιχνίδια να, είτε να μην παίξουν αυτοί είτε να γίνουν αλλαγή. Αλλά έλα δε όμως που οι τρεις νεοφερμένοι συνδυάζονται ίσως και επειδή έχουν συνδυαστεί και στο παρελθόν με τέτοιο τρόπο που αποδίδουν. Και το είχαμε πει και. Εγώ το γράψα κιόλας για τον Μπασά. Αυτό που λέω τώρα το έχω γράψει κιόλας. Όπως θεωρώ επίσης ότι στα Τρίκαλα, παραδείγματος χάρη, εκεί θα μπορούσαν ενδεχομένως ο Παυλίδης να μπαίνει λίγο πιο νωρίς. Αλλά όταν δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος ο προπονητής, παιδιά, ας λέμε εμείς, ας κάνουμε με το μυαλό μας υποθέσεις, οτιδήποτε άλλο, μπορεί να κερδίσει τώρα 0-2 και στο 0-1. Στο 90 με γκολ του Μιλούνοβιτς που θα μπει αλλαγή στο 88. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Α, το βάλει του Καντιμίρη στο κόμμα. Και να πω και κάτι. Εμείς λέμε κάποια πράγματα βάσει του ρεπορτάζ. Δεν είμαστε εκεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει εντός και εκτός γηπέδου. Δηλαδή τη συμπεριφορά τους γενικότερα για όλους τους ποδοσφαιριστές. Να φέρουμε, γιατί είναι ένα πακέτο. Δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Δεν ξέρω εγώ πόσα κάνουν προπόνηση. Εντάξει, κάθε μέρα. Θα δεχόμαστε και ό,τι λέει ο προπονητής πάντα. Όχι, αλλά αλλού θέλω να το πάω. Ναι. Λογικά ο προπονητής πρέπει να ξέρει περισσότερο, παιδιά, σε ποια κατάσταση είναι ο ποδοσφαιριστής σε σχέση με αυτά που ξέρουμε εμείς. Δηλαδή, αν κάνουμε κουβέντα όταν πάει καλά η ομάδα, δηλαδή αν πάει άσχημα η ομάδα, χτύπα ξύλο, τι πρέπει να κάνουμε. Πάντα όταν κάποιοι δεν και παίζουν. Το περιμέναμε και το είχαμε πει αυτό, Χρυσάνθη, ότι επειδή είναι έξι παίκτες για δύο θέσεις, δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει δυσαρμονία τώρα. Τι κάνουμε, είπα, θα ήθελα να δω. Ξεκάθαρα. Θα ήθελα να δω κάποια στιγμή τον Μιλούνοβιτς, γιατί βλέπω ότι προσπαθεί. Και μαθαίνω και ότι προσπαθεί και αυτό που λες και εσύ. Ότι και στις προπονήσεις. Δεν το είπα πέρσι, γιατί είχε ακριβώς την αντίθετη εικόνα στις προπονήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εγώ είμαι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής από την διαχείριση, όχι μόνο λόγω των αποτελεσμάτων, από την διαχείριση που κάνει ο Σπανός γενικά στο σύνολο. Και το λέω με εξαίρεση φυσικά κάποια πραγματάκια που όταν γίνονται τα λέμε. Αυτό με τον Μπασά. Ή, αν θες την άποψή μου, στο παιχνίδι με τον Εγινιακό, νομίζω ίσως να έπρεπε να βγει νωρίτερα ο Διαμαντόπουλος ή να μην τον έβαζε κιόλας. Αλλά αυτό είναι κάποιες εικασίες αφού έχουμε δει το μάτς, έχουμε τη συνολική εικόνα, έχουμε δει πώς έχει πάει όλο το παιχνίδι και στο τέλος κάνουμε και μια κριτική. Προπονητής είναι εκείνη τη στιγμή όμως. Και επίσης, μια που λέω για το Σπανό, να πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τον τρόπο που συμπεριφέρεται όσον αφορά τον Άρη. Από τον τρόπο που μιλάει για τον Άρη. Δείχνει ένα σεβασμό, αλλά ταυτόχρονα και μια αντίληψη το ότι βρίσκεται σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης, που δεν την έχουν δείξει άνθρωποι που ήταν χρόνια και χρόνια στο σύλλογο. Και ο προπονητής, όταν κάνει κάποιες επιλογές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ήθιστε, που δεν είναι εκεί υποχρεωμένος, και το κάνει όμως ο Σπανός, από όσο γνωρίζω, συνομιλεί με τους ποδοσφαιριστές και τους ενημερώνει για τις σκέψεις του, για το πώς αισθάνονται ή, ξέρω εγώ, κάποιον. Αν σκοπεύει να τον αφήσει στον πάγκο, του εξηγεί το λόγο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπάρχει και κάποια συνασία, ούτε ότι είναι η πόρτα του ερμητικά κλειστή, είναι τόσο απόμακρος που δεν μπορεί κάποιος, ο οποίος μπορεί να αισθάνεται ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία, να του χτυπήσει την πόρτα και να του πει: «Κότσε, νομίζω ότι είμαι αδικής». Και υπάρχουν παιδιά ποδοσφαιριστές που πήγανε στο Σπανό και του είπανε ότι
θα ήθελαν να είναι περισσότερο χρόνο ή νομίζω ότι δικαιούνται περισσότερο χρόνο. Όλοι οι παίκτες, παιδιά, οι παίκτες όλοι θέλουν να παίζουν και να σου πω και κάτι. Πάντα θα υπάρχει. Εγώ θέλω, θα σου πω κάτι. Επειδή έγινε και ψυχοθέμα με, το Καπνίδη. Θα στο το τελειώσω. Επειδή έγινε και θέμα με το Καπνίδη. Ξέρεις, θέλω να το ολοκληρώσω και λες ότι θες. Ότι ο παίκτης, ξέρεις τι θέλω εγώ, αυτός που γκρινιάζει ή που διαμαρτύρεται. Όταν όμως του δώσει την ευκαιρία ο προπονητής, να μπει μέσα και να τον εκθέσει τον προπονητή με την παρουσία του και με την απόδοση του. Σωστό είναι αυτό που λες. Και πες αυτό που θες να πεις. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι θέλω οι παίκτες μου να γκρινιάζουν. Όχι με την κακή την έννοια. Θέλω αυτό, δηλαδή αυτό που έκανε ο Καπνίδης που το έκανε με λάθος τρόπο. Έκανε ένα μορφασμό, ας πούμε, στην αλλαγή εκεί πέρα και τα λοιπά. Δεν μπήκε αλλαγή. Θέλω ο παίχτης να διαμαρτύρεται που δεν παίζει. Θέλω ο παίχτης να προσπαθεί περισσότερο στην προπόνηση. Αυτό που κάνει ο Μιλούνοβιτς ή και ο Στεφάνοβιτς, παρόλο που ήταν εκτός αποστολής, να προσπαθεί περισσότερο για να κερδίσει τη θέση στην ομάδα. Άξε, δεν θέλω αδιάφορους. Αυτό δείχνει κίνητρο, δείχνει φιλοδοξία. Γιατί δείχνει... έχω και αδιάφορους. Δεν έχω μόνο αυτούς που προσπαθούν παραπάνω. Και νιώθουν ότι αδικούνται. Γι' αυτό σου λέω ότι οποιοδήποτε από αυτούς που λες, λέγεται Μιλούνοβιτς, λέγεται Ντούνις, λέγεται Καπνίδης ή οποιοδήποτε, και αναφέρομαι σε αυτούς που δεν έχουν παίξει τόσο πολύ όσο κάποιοι άλλοι, οι απολωνιστές όπως λέει ο φίλος ο 506, όταν θα τους χρειαστεί ο προπονητής, αυτή είναι η σωστή συμπεριφορά για έναν επαγγελματία. Να μπεις και με την απόδοσή σου, να πας στον προπονητή και μετά να του πεις: ορίστε, εγώ σε ξέθεσα με την απόδοσή μου. Ναι, φυσικά. Και αξίζω περισσότερο χρόνο. Εδώ είμαι εγώ για να παίζω περισσότερο. Γιατί να σου πω κάτι. Σε ξέθεσα, εννοώ ότι είμαι εδώ. Είμαι επαγγελματίας και είμαι κομμάτι της ομάδας και μπορείς να με χρησιμοποιήσεις. Μπορείς να ποντάρεις περισσότερο σε μένα, να το πω έτσι. Η υγεία στην ομάδα, την οποία εγγυάται η αξιοκρατία και η σύμπνοια στα αποδυτήρια, φυσικά είναι και αυτό που θέλουμε όλοι μας. Και επέτρεψέ μου, φίλε Άλεξ 506, με αυτό που λες οι απολωνιστές και η μένα, αυτό χωρίζει τα αποδυτήρια στους μεν και στους δε. Δεν είναι σωστή προσέγγιση για μένα. Καλά, μπορεί να λέει για να καταλάβουμε ποιο ναι, είναι. Ναι, το λέει για να το καταλάβουμε, αλλά άλλοι δεν είναι δύσκολο αλλιώς. Και άλλοι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλιώς. Η μεν και η δε. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι, καταρχάς δεν υπάρχει αυτό που λες σύμπνοια μέσα στα αποδυτήρια. Ναι. Αν είναι η μεν και η δε. Δεν λέει η μεν και η δε αυτός. Δεν λέει. Ναι, δεν λέω. Εγώ προλαβαίνω και λέω. Υπάρχουν, να σου πω κάτι. Σε έναν άποδο αποτέλεσμα θα τα ακούσεις και αυτά. Στον Άρη βρίσκεσαι. Θα τα ακούσεις και αυτά. Φυσιολογικό είναι. Όχι αυτούς τους έφερε ο Μυροφορίδης, όχι αυτούς δεν τους έφερε. Αυτός είναι και ο τρόπος που πολλές φορές προσπαθούν να μπουν μπρίζες ακόμα και στον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, τι πιστεύετε, ότι δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω-γύρω περιμετρικά που ψάχνουν να βρουν κάτι. Να πούμε και στο δεύτερο και συγγνώμη, μετά και συγγνώμη, για να πάμε στο διέλυμα. Και για τη δηλώσει σε λίγο. Ο τεχνικός διευθυντής, αν είσαι εσύ, αν είσαι ο τεχνικός διευθυντής, εγώ αν ήμουνα, δεν θα έφερνα κάποιους δικούς μου. Δηλαδή, πού είναι το παράξενο. Δεν θα έφερε κάποιους δικούς σου, που εμπιστεύεσαι, που ξέρει για να θωρακίσει τα αποδυτήρια. Εγώ ξέρω ότι και σε οποιαδήποτε δουλειά. Θα πάρω κάποιον δικό μου που του έχω εμπιστοσύνη για να έχω ήσυχο το κεφάλι μου. Έχω ένα μαγαζί. Τι θα πάρω, θα πάρω κάποιον άλλο που μου κλέβει το ταμείο. Εκτός από τον Άρη που κρατάμε τον ίδιο λογιστή. Θα πάρω σίγουρα κάποιους στους οποίους τους εμπιστεύομαι, είναι δοκιμασμένοι και θα θωρακίσω και τα αποδυτήρια. Παιδιά, έτσι συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Με δεν γίνεται αλλιώς. Και να σου πω και κάτι. Ο Πλατέλας δεν είναι επιλογή του Σπάνου. Όχι. Δεν είναι επιλογή του Μιλουφόρη. Συνένεσαν όμως. Δεν παίζει. Γιατί παίζει. Εννοείται. Ο Καντιμήρης, πρόσεξε άλλο, δεν είναι επιλογή του Σπανού και δεν είναι επιλογή του Μυροφορίδη. Παίζει. Όχι παίζει, δεν βγαίνει. Και μάλιστα είχε και πάρα πολύ καλή συμπεριφορά. Ο Σόουζα δεν είναι επιλογή του Σπανού και δεν είναι επιλογή του Μυροφορίδη. Δεν παίζει. Δεν γίνεται, θα φτάσουμε σε λίγο όμως να λέμε τι θα γίνει. Ο Καντιμήρης είναι η περίπτωση ποδοσφαιριστή, ο οποίος, αυτό που λες είναι, ακριβώς. Ο οποίος ήταν στον πάγκο. Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας με τον Πανεγιάλιο δόθηκε η ευκαιρία στον Αναγνωστόπουλο σε εκείνο το πρώτο επίσημο παιχνίδι, άρα φάνηκε ότι υπάρχει μια προτίμηση από την τεχνική ηγεσία για τον νεαρό τερματοφύλακα. Το είχαμε πει και εμείς εδώ ότι θα προσπαθήσουν να του δώσουν χρόνο, γιατί είναι ένας ταλαντούχος νεαρός τερματοφύλακας και βλέπει μπροστά και ο Άρης για κάποια μελλοντικά. Και καλά κάνανε άμα το βλέπαν έτσι. Ούτε μίλησε. Θα μπορούσε να πει κάτσε. Εγώ είμαι 35 χρόνια, έχω παίξει τελευταία χρόνια 250 μάτς. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Και ξέρουμε όλοι και το λέγαμε και το ρεπορτάζ ότι ήταν ο Αποστολίδης να έρθει και όχι ο Καντιμήρης. Και ούτε καν. Ό,τι πει ο προπονητής, η δουλειά μου, την προπόνησή μου και βλέπεις πώς ήρθαν τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να τον βγάλεις. Και είναι το παράδειγμα ότι είναι ένας που δεν είναι δικός τους, σε εισαγωγικά, αλλά παίζει. Έτσι είναι τα πράγματα. Απ' την άλλη, λέει ο φίλος, αν ανακατεύσει την τράπεζα, τους κάνει όλους ανταγωνιστικούς και βουλώνει στόματα. Θα σου πω, Άλεξ, επειδή και εγώ και ο Αλέξης είμαστε 20-22 χρόνια
και ασχολούμαστε με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ του Άρη, όπως αντίστοιχοι πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει περίπτωση στα αποδυτήρια μιας ομάδας να μην υπάρχουν 2-3 οι οποίοι μένουν εκτός και να μην γκρινιάζουν. Να μην βλέπουν ότι ο προπονητής τους τρώει. Κατακινείτε. Δείτε όλοι οι μπαμπάδες. Μόλις έχουν το φάγανε το παιδί μου, άξιζε να παίζει, αλλά το φάγανε τα συμφέροντα. Πάντα ο ποδοσφαιριστής, με εξαίρεση κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που μάλιστα αυτοί οι κάποιοι φτάσαν να κάνουν μεγάλες καριέρες ακριβώς γιατί διαφέραν στα μυαλά, πάντα ο ποδοσφαιριστής που δεν παίζει, ποτέ, είναι ελάχιστοι αυτοί που λένε φταίω εγώ. Πάντα λένε έφταιγε άλλος. Και να σου πω το παράδειγμα. Κόκε. Όσο ο Κόκε ήταν ενεργός, ευθύνες έρνε σε άλλους. Μόλις σταμάτησε το ποδόσφαιρο, θυμάμαι τη συνέντευξη που έδωσε στον Άλεξ, που είπε έκανα κι εγώ λάθος στη διατροφή μου και στον τρόπο που αντιμετώπιζα κάποια πράγματα. Γιατί κάθισε, ηρέμησε, έφυγε από μέσα το αυτό ότι είναι ποδοσφαιριστής. Και ας σχολιάσουμε μετά όταν μιλήσουμε στο διάλειμμα, γιατί μας το ζητάει ο φίλος ο Γιάννης με ένα μήνυμα, Άλεξ, ναι, να σχολιάσουμε τη συνέντευξη Τάτου. Ναι, okay. Α πούμε και, και γι' αυτό και για άλλα. Πάμε. Αλλά να ξέρετε, οι παίκτες που δεν παίζουν πάντα θα γκρινιάζουν. Από εκεί πέρα είναι η ικανότητα του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή να τους κάνουν να παίζουν για την ομάδα και να τους κρατούν τις ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια για να μην υπάρχει πρόβλημα και να μην διαταράσσονται αυτές οι ισορροπίες και αυτομάτως και το κλίμα. Τώρα που βγήκε έξω, δεν πετάς μια βασιλική ταντά να λιποθυμήσει. Κάτι κινέζικα μας έχει βάλει, ρε φίλε. Τι είναι αυτά. Τι γιαπωνέζικα παίζουμε, δηλαδή. Τι επιλογές είναι αυτές. Γίνα τη μία. Βάλε μια βασιλική, ρε φίλε. Βάλε ένα Βασίλη Καρά, ένα κάτι να μπει μέσα να λιποθυμήσει. Τώρα που μιλάει στο τηλέφωνο. Βάλε το λίγο. Βάλε μια καλή ποιοτική μουσική. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα φέρω τον Τσατσαρό εδώ, θα γίνει πραξικόπημα, ξέρετε. Θα κάνουμε μια κατάληψη εδώ πέρα με όλους λαϊκούς βάρδους. Τέλος πάντων. Παίζουμε κινέζικα, παίζουμε από κάτω. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, ευτυχώς βλέπω My Style Rocks. Πώς λέγεται αυτό. Είναι η εκπομπή την οποία δεν ανοίγω τη φωνή. Μόνο βλέπω. Φίλε, κινέζικα μεταδίδουμε. Τι το Πεκίνο είμαστε εδώ πέρα. Ράδιο Πεκίνο, το λίμπερο του Πεκίνου. Ναι, αλλά ακούω κάτι κινέζικα από κάτω. Για δώσε λίγο. Τι είναι αυτά που παίζουμε. My Bruxa, λέω, δυνατό. Τι είναι. Συνεχίζουμε, πες κανένα χορηγό τώρα. Ακού, δώσε λίγο. Διευρύνω τους μουσικούς ορίζοντες. Εσύ πιστεύεις ότι εδώ είμαστε Ιάπωνες. Τι. Διευρύνω τους μουσικούς ορίζοντες. Έθνικ μουσική δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό, τι λένε τώρα αυτοί. Είναι έθνικ μουσική. Αυτοί εδώ μπορεί να λένε τα Σκόπια είναι Μακεδονία και τέτοια. Ξέρεις και Κινέζικα, ξέρεις. Ιαπωνέζικα, Ιταλανδέζικα, Φιλιππινέζικα, τι είναι. Για δώσε, δώσε. Εσαβόπουλα μας τρελάνεις, τελείωσε. Τι είναι αυτό που παίζουμε σήμερα, ε! Το μεταξύ έχει όντως ωραίο ρυθμό άμα το δεις. Είδες. Η ποιότητα δεν κρύβεται. Έτσι. Ε, πόρε ποιότητα. Η καλύτερη εκπομπή, φίλε, της ελληνικής τηλεόρασης. Χωρίς ήχο, βέβαια. Αλλά είναι η κορυφαία εκπομπή. Δες εδώ. Κορυφαία εκπομπή. Και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, θυμίζω επικοινωνία με την εκπομπή, αλλά και αν θέλετε να πάρετε μέρος για τις 5 διπλές προσκλησούλες για το Τσίρκο Μοντε Κάρλο στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία από πίσω. Έτσι. FM κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Πες τώρα, απάντησε στο φίλο τον Γιάννη που ρωτάει για τον Τάτο. Τι να απαντήσω. Για τη συνέντευξη. Αν νομίζετε ότι δεν σχολιάζουμε, σχολιάζουμε τα πάντα. Όχι. 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 Λοιπόν. Ναι. Πες εσύ και θα πω και εγώ και την άποψή μου, γιατί την είδα. Ναι, να σου πω δεν τη διάβασα ολόκληρη τη συνέντευξη, κάποια αποσπάσματα. Αυτοί που δημοσιεύτηκαν στο ίντερνετ εδώ και εγώ. Τα οποία είναι επιλεγμένα αυτά που έχει πει τα αρνητικά για Καρυπίδη και Μυροφορίδη. Ναι. Από όλη δηλαδή τη δισέλιδη από ό,τι είδα συνέντευξη, στο ίντερνετ έπαιξαν οι δύο παρά. Γιατί ήταν θετικά όλα τα υπόλοιπα για τον Άρη, το λαό του και είμαι κομμάτι κτλ. Εγώ... Οι δύο παράγραφοι αρνητικοί έπαιξαν στο ίντερνετ. Εγώ από όσα ξέρω από το ρεπορτάζ. Να πούμε και τι λέει. Λέει ότι δεν ήθελε να φύγει και ότι ενώ του είχαν πει ότι θα μείνει, τελικά του είπαν μετά να φύγει. Και ότι εικάζει ότι δεν τον ήθελε ο Μυροφορίδης. Ναι. Η αλήθεια στην ιστορία αυτή, από όσο ξέρω εγώ από το ρεπορτάζ, είναι ότι επιθυμούσε διακάως και ο ίδιος να αποχωρήσει από την ομάδα εξαιτίας των, όπως αναφέρει και μέσα στη συνέντευξη του, οικονομικών
θεμάτων που υπήρχαν ειδικά από ένα σημείο και έπειτα κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Παρένθεση, έχει πάρει όλα του τα χρήματα με εξαίρεση 42.000 ευρώ για τα οποία έχει δύο γραμμάτια από τον Καρυπίδη. Έχει γραμμάτια τα οποία αυτά τα τελευταία έχουν μείνει. Είναι 42.000 ευρώ. Έχει πάρει όλα τα υπόλοιπα χρήματα παρά το γεγονός ότι ο Άρης δεν έχει πάρει από την τουρκική ομάδα την δεύτερη δόση των 50.000 ευρώ. Κοίτα, νομίζω ότι εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι λίγα τα χρήματα που πήρε τα δύο προηγούμενα χρόνια σε ΓΑΜΑ και ΒΙΤΑ Εθνική. Όταν μην τρελαθούμε, ειδικά τα χρήματα που πήρε στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό, το οποίο ξεπερνάει την κοινή λογική, θα έλεγε κανείς. Για ΓΑΜΑ Εθνική, όχι για την αξία ΓΑΜΑ Εθνική. Για ΓΑΜΑ Εθνική. Η αξία του είναι αδιαμφισβήτητη. Για ΓΑΜΑ Εθνική. Θα μου πεις, αφού τα δώσανε, γιατί να μην τα πάρει. Ναι, σωστό. 100%. Αλλά από εκεί και πέρα, στο θέμα της αποχώρησής του, νομίζω ότι στο ραντεβού που έκανε τότε με τον Θόδωρο Καρυπίδη, είπε και ο ίδιος, εξέφρασε και ο ίδιος την επιθυμία να αποχωρήσει από την ομάδα, και μάλιστα βρέθηκε και αυτή η πρόταση από έναν μάνατζερ ο οποίος συνεργάζεται με ένα Τούρκο και την έφερε στον Άρη και στον ποδοσφαιριστή για τα... και μάλιστα με πολύ καλά οικονομικά δεδομένα. Και όσον αφορά το άλλο το κομμάτι που αφορά τον Παύλο Μυροφορίδη και το αν τον ήθελε ή όχι, η αλήθεια είναι ότι ο τεχνικός διευθυντής, βασιζόμενος σε αγωνιστικά κριτήρια και στην ομάδα που ήθελε να φτιάξει φέτος, θεωρούσε, και αυτό μπορεί να το απαντήσει φυσικά ο ίδιος ο Παύλος Μυροφορίδης, ότι δεν χωράει στα πλάνα του. Η εισήγησή του δηλαδή στο Θόδωρο Καρυπίδη στη διοίκηση ήταν για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπως και για κάποιους άλλους, όπως τον Καράμπελα για παράδειγμα ή τον Ταυλαρίδη από την περασμένη σεζόν, ότι δεν επιθυμεί την παραμονή τους στην ομάδα. Βέβαια ο Καρυπίδης, επειδή τον θεωρεί καλό ποδοσφαιριστή, δεν ήταν αντίθετο στο να παραμείνει, απλά αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που δεν ήταν επιλογή του τεχνικού διευθυντή και από τη στιγμή που και ο ίδιος ήταν κουρασμένος, όπως δηλώνει, από τα οικονομικά προβλήματα και βρέθηκε αυτή η πρόταση για να πάρει και κάποια χρήματα ο Άρης, γιατί να μην παραχωρηθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα γύρω από τον, από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος και αρκετά χρήματα έχει πάρει, έχει να παίρνει κάποια τελευταία και πρέπει να τα πάρει εφόσον του οφείλονται, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί σε κάτι να αναμοχλεύουμε και να αφήνουμε τώρα υπονοούμενα για πράγματα που έγιναν το καλοκαίρι και το οποίο θα έπρεπε ενδεχομένως να υποθούν τότε και όχι τώρα. Τώρα ο ποδοσφαιριστής συνεχίζει και καλά κάνει την καριέρα του στην Τουρκία. Παίρνει μάλιστα και ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Έχει μια τελευταία εκκρεμότητα, κάτι παραπάνω από 40.000, 42 που σας είπαμε, από τον Άρη. Και αυτό είναι όλο. Σε μια χρονιά που ο Άρης και την προσωπική, δεν ανέβηκε. Και αν θες την προσωπική μου άποψη, με βάση το ταλέντο του και την ποιότητά του, δεν βοήθησε τον Άρη όσο περιμέναμε πέρσι. Εγώ δεν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν αμφισβητεί κανείς την αξία του, την ποιότητά του, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Θα πω το ίδιο που και για τον Κόκε, όταν πάλι. Βέβαια, εντάξει, κάποιοι προφανώς αυτό το οποίο θέλουν είναι να βγαίνει ο πρώην και να λέει πράγματα για να διαταράσει την ηρεμία της ομάδας. Ευτυχώς πλέον η ηρεμία της ομάδας δεν διαταράσσεται από τέτοιες συνεντεύξεις, να ξέρετε. Δεν διαταράσσεται από τέτοιες συνεντεύξεις και από τέτοια λόγια και πεπραγμένα. Αλλά πώς γίνεται συνέχεια, όποτε ο Άρης πάει καλά ή δεν πάει καλά, να εμφανίζονται τέτοιες συνεντεύξεις, τέτοιες τοποθετήσεις, τέτοιου είδους θέματα, νομίζω ότι πλέον ο κόσμος το έχει καταλάβει και γι' αυτό δεν αντιδράει κιόλας. Αλλά ειδικά από τον Ανδρέα Ντάτο που είναι τόσα χρόνια και έχει δεθεί και με τον κόσμο κτλ. Δικαίωμά του φυσικά να τα πει, έτσι. Αλλά δεν ήταν ούτε τα οικονομικά προβλήματα, είναι κρυφά. Εδώ σας λέμε ακριβώς τα ποσά που οφείλονται. Εγώ τα έγραψα και στην Άρη, είσαι ακριβώς τα ποσά που οφείλονται. Μα γιατί δεν ήταν, είναι μυστικό να είναι κάτι, να λέμε εμείς είναι πληρωμένοι και να είναι απλήρωτοι, να πει κάποιος, όπα, εδώ όμως ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Σας έχουμε πει, έχει δύο γραμμάτια
21 και 21, 42.000 ευρώ. Συγγνώμη, αλλά η ομάδα δεν ανέβηκε. Έμεινε στη Β' Εθνική. Εγώ αν ήμουν διοίκηση, θα έλεγα σε όλους τους ποδοσφαιριστές, δεν μπορώ να το κάνω, το καταλαβαίνω. Θα έλεγα σε όλους τους ποδοσφαιριστές, ελάτε εδώ, πληρώνω εγώ γιατί έχω κάνει εγκλήματα, αλλά θα πληρώσετε κι εσείς. Και το ίδιο είπα, αν θυμάστε, και για τον Ταυλαρίδη και για τον Καράμπελα. Η οποία ομάδα δεν ανέβηκε και όχι μόνο πληρώθηκαν όλα τα περσινά, πληρώνονται και έξτρα για φέτος. Mm. Έτσι βέβαια είναι τα συμβόλαια. Ας μην τα έκανες, κύριε Καρυπίδη. Εσύ έβαλες την υπογραφή. Καλά κάνουν και τα διεκδικούν τα λεφτά τους αυτοί. Αλλά μην μου πουλάει κανένας αργιανοσύνη. Αργιανοσύνη, μη μου πουλάει κανένας. Επαγγελματίες πάρα πολύ ωραία, τα δικαιούστε τα χρήματα και να σου πω και κάτι. Και μας κάνουν και χάρη εντός εισαγωγικών που δεν κοπανάνε προσφυγές για να πρέπει να τα δώσει όλα. Γιατί έτσι είναι, όταν κάνεις λάθη και δεν διαχειρίζεις σωστά τα πράγματα, εξαρτάσαι μετά από την διάθεσή του. Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε διοίκηση του Άρη, μπορούμε να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω σε σχέση με όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται όμως σήμερα να μιλάμε για οικονομικά προβλήματα κτλ. Όταν έχουν ληφθεί όλα αυτά τα χρήματα και όταν η ομάδα έμεινε στη Β' Εθνική γιατί η διοίκηση έκανε λάθη, ο προπονητής έκανε λάθη και οι παίχτες έκαναν λάθη. Όλοι φταίγανε πέρσι. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ, καταρχήν για το δικό μου ρεπορτάζ πέρσι έλεγε ότι ο Καρυπίδης συμφώνησε με τον Τάτο να μείνει ο Τάτο στην ομάδα. Και μετά από ή την άλλη μέρα ή μετά από δύο μέρες, δεν θυμάμαι, έσκασε η πρόταση. Και αυτό που λέει η πλευρά της διοίκησης είναι ότι ο Τάτος ήρθε και μας έλεγε: σας παρακαλώ, αφήστε με να φύγω. Είναι πάρα πολύ καλά τα λεφτά στην Τουρκία. Να πάω να σωθώ. Και απόλυτα θεμητό. Τι δεν ήθελα να φύγω. Πήγα περισσότερα χρήματα. Αν δεν ήθελες να φύγεις, σας έμενε στο συμβόλαιο. Όταν έλεγες, όχι, δεν πάω. Πόσοι και πόσοι παίκτες έρχονται προτάσεις. Και λένε δεν πάω. Σε βάλει κανένα το παχύρι στο λαιμό να πας. Αλλά έτσι κι αλλιώς, και εγώ αυτό ξέρω, ότι δεν ήταν στα πλάνα ο Τάτος του Μυροφορίδη. Και το γιατί δεν ήταν, όλοι μπορούν να το αντιληφθούν και να το καταλάβουν. Από εκεί και πέρα, θεωρώ εγώ ότι αυτή τη στιγμή ήταν λίγο το timing άκερο και περίεργο. Και να σου πω και κάτι. Εγώ είναι δική μου, ο καθένας επιλέγει το τι θα προβάλλει, η κάθε εφημερίδα επιλέγει τι θα κάνει πρωτοσέλιδο, το κάθε site επιλέγει το τι θα βάλει μπροστά ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ αν έκανα τη συνέντευξη του Τάτου, που δεν είμαι ικανός να την κάνω τη συνέντευξη του Τάτου, αλλά είναι ικανότερη, δεν θα προέβαλα στο All About Aris το αρνητικό. Γιατί έχει πει 130 θετικά πράγματα για την ομάδα. Και έχει πει και τα δύο αυτά τα αρνητικά. Άλλοι επιλέγουν να προβάλλουν τα αρνητικά. Άλλοι επιλέγουν να προβάλλουν τα θετικά. Άλλοι αξιολογούν ως σημαντικότερο αυτό σε σχέση με το πριν, τον Καρυπίδη, το οικονομικό και το Μυροφορίδη. Άλλοι αξιολογούν κάτι άλλο. Έτσι. Το Άρης είναι πάνω από πρόσωπα και αυτό το έχουμε πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια. Με χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή του Σέρχιο Κόκε, και να ξέρεις ότι εγώ αισθάνθηκα και μια κατά κάποιο τρόπο δικαίωση με εκείνη τη συνέντευξη του Σέρχιο Κόκε. Και την εξομολόγηση που έκανε εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο και σε μένα προσωπικά, γιατί εγώ από ένα σημείο και έπειτα είχα εκφράσει τις ενστάσεις μου για την αγωνιστική του Κατρακύλα και το γεγονός ότι το αποδέχτηκε και τα είπε αυτά δημόσια, αν θέλεις είναι και κατά κάποιο τρόπο και μια δικαίωση. Ο Άρης επαναλαμβάνω είναι πάνω από πρόσωπα, αν υπάρχουν και υπάρχουν κάποιες οφειλές θα πρέπει να τηρούνται και εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, ξέρεις ποιο είναι? Ο Άρης να ξεμπερδεύει με τα περσινά, δηλαδή με τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που έχουν να λαμβάνουν χρήματα, για να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με την αδειοδότησή του και να συνεχίσει το δρόμο του και στην πορεία του όπως θέλουμε να πιστεύουμε προς τη Σούπερ Λίγκα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και αυτή είναι η έγνοιά μου, αν θέλεις. Και μέχρι τώρα να είστε σίγουροι, επειδή εμείς πέρσι και ειδικά στις απογευματινές εκπομπές του Αλέξη που ασχολούνταν περισσότερο με το ρεπορτάζ, γιατί εγώ έβγαζα περισσότερο ακροατές, αν θυμάστε, τα καμπανάκια όλα για την αδειοδότηση 2 και 3 μήνες πριν χτυπούσανε. Συγκεκριμένα πράγματα, όχι αοριστολογίες,
Αντρέου, ο Τάδε, ο Τάδε, συγκεκριμένα πραγματάκια. Η ΠΑΕ έλεγε τότε όλα καλά. Δεν ήταν όλα καλά. Και βλέπουμε ότι... και δεν λέγαμε αυτά που έλεγε η ΠΑΕ. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Να χτυπήσει ένα καμπανάκι, ο ρόλος ο δικός μας, για να σωθεί η κατάσταση. Και όχι να χτυπήσει την καμπάνα για να γίνει τζέρτζελο στο Facebook ή στα ραδιόφωνα. Υπάρχει τρόπος και τρόπος. Ο φίλος ο 506 λέει, αυτά τα 42 καλύτερα από αυτά που περιμένουμε από Τουρκία. Εκ του πονηρού η συνέντευξη τώρα, είναι η άποψη δική σου αυτή. Αλλά για τα σαν, όχι φυσικά. Δεν καλύπτονται. Αλλά πολύ απλά θα σου πει ο Καρυπίδης, εγώ το χρωστώ 42 και από τη μεταγραφή του έχω να παίρνω 50. Μπορεί να σου το πει. Υπολόγιζα αυτά τα 50 για να τον πληρώσω. Άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο όμως. Εσύ την υποχρέωση την έχεις απέναντι στον Τάτο. Η ομάδα την έχει απέναντι σε σένα. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά να ξέρουμε και επιτέλους τον Άρη, ας σταματήσει και αυτό το πράγμα με την εσωστρέφεια, παιδιά. Που καλλιεργείται είτε από πρώην, είτε από νύν, είτε από δίπλα. Ας σταματήσουμε. Ήδη ο κόσμος, νομίζω, Αλέξη, το έχει αντιληφθεί και το έχει καταλάβει και φαίνεται και από τα μηνύματα που έρχονται και όλα τα υπόλοιπα. Μας ενδιαφέρει ο Άρης να ανέβει κατηγορία. Μας ενδιαφέρει ο Άρης να κερδίζει και φυσικά η διοίκησή του να είναι συνεπής. Έχεις υπογράψει με τον Ταυλαρίδη να του πληρώνεις 20 το μήνα. Θα τα πληρώσεις. Για να πάρεις την αδειοδότηση, για να μην έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλα και φέτος δεν χωράει το λάθος το περσινό. Ούτως ή άλλως είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα όσον αφορά την αδειοδότηση. Και ανταποκρίνεται μέχρι τώρα σε 70-80%. Ας είναι διακανονισμένα, ρε παιδιά. Τα έχουμε πει. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Παναθηναϊκός, ας είναι διακανονισμένα. Ναι, εννοείται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μα είναι διακανονισμένα. Ναι. Δεν έχει ούτε, ο Άρης δεν έχει ούτε μία προσφυγή αυτή τη στιγμή. Είναι έχει οφειλή στον Αντρέου, στον τον Ταυλαρίδη που έχει πληρώσει το μεγαλύτερο κομμάτι, στον Καράμπελα, στο Ρόβα. Που και σε αυτόν έχει πληρώσει το μεγαλύτερο κομμάτι. Στον Τάτο που σας είπαμε ακριβώς πόσα είναι τα χρήματα. Μέχρι στιγμής το 60-70-80% κουτσά στραβά τα καλύπτει. Χωρίς έσοδα μέχρι στιγμής. Έτσι. Τα καλύπτει. Το σύνολο πρέπει να καλύψει όμως. Θα πάει τώρα πίσω λίγο η τωρινή ομάδα. Ενδεχομένως να πάει λίγο πίσω. Αυτό είναι το παρελκόμενο δυστυχώς. Να βρει τον τρόπο. Πάμε στο διάλειμμα των 6. Αν καλύπτει ποσοτικά, ναι, είναι 50 αυτά που σου οφείλουν οι Τούρκοι, 42 αυτά που οφείλει εσύ. Άρα καλύπτεται. Αυτά. Με αφορμή και το μήνυμα του φίλου του Γιάννη και του φίλου του Αλέξη που μας ζήτησε να σχολιάσουμε. Εμείς, παιδιά, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να σχολιάζουμε και να λέμε την άποψή μας για όλα. Πάντα με σεβασμό, είτε πρόκειται για συνάδελφο, είτε πρόκειται. Εμείς δεν θα ξεφωνήσουμε κάποιον επειδή μιλάει σε άλλο μέσο ενημέρωση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Τα σχολιάζουμε. Και ξαναλέω απόλυτα την άποψή μου και δημοσιογραφικά. Εγώ, όταν υπάρχει μια συνέντευξη για Άρη, δεν θα επιλέξω από τα 30 θετικά που είπε τα 2 αρνητικά να προβάλλω. Αλλά ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της επιλογής και της αξιολόγησης 100% του τι θα προβάλλει και το τι θεωρεί καλύτερο να κάνει στο ρεπορτάζ του, στην εφημερίδα του, στο site του, στο ραδιόφωνο που εργάζεται. Απλά και εμείς έχουμε το δικαίωμα αντίστοιχα να λέμε την άποψή μας πάντα, επαναλαμβάνω, με σεβασμό και στον όποιο έχει φορέσει τη φανέλα του Άρη, γιατί για μένα πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε όποιον έχει φορέσει τη φανέλα του Άρη, αλλά πρέπει να υπάρχει και κριτική. Και δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρη κριτική από το να τη λες ζωντανά στο μικρόφωνο και όχι πίσω από πλάτες ή σε καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ ανοιχτά και ξεκάθαρα τα πάντα όλα. Break. Συνεχίζουμε, είμαστε πλέον στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ στο Λίμπερο, 107 και 4 μέχρι και τις 7 μαζί σας. Με αρκετά πραγματάκια τα οποία είπαμε για το ποδόσφαιρο του Άρη. Πάμε μια ακόμη βόλτα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να δώσουμε την καλησπέρα μας στο δεξί χέρι του Σάμι Μαγκέντα, το λέμε καλά κιόλας, στον Αιγύπτιο που έχει αναλάβει εδώ και λίγο καιρό την κριτική ομάδα. Και ο λόγος για τον Γιώργο τον Τουτζάρη, ο οποίος είναι και από εδώ, από τα μέρη μας. Γιώργο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους. Άφησε τις βροχές, πήγε στην ηλιοφάνεια. Πήγε στους 30 βαθμούς εκεί που έχει όλο στην το χρόνο. Κρήτη. Ναι, είναι αλήθεια ότι έχουμε αρκετή ζέστη. Ζέστη. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα. Χάλια εκεί στην Κρήτη, το Ηράκλειο. Τα Χανιά εκεί και δίπλα, χάλια πρέπει να περνάς. Δεν πάρα πολύ. γίνεται μια καινούργια. Και πάνω, ωραία είναι. Ωραία. Και πάνω, ωραία. Γίνεται μια καινούργια προσπάθεια εκεί στον Εργοτέλη με τον κύριο Σάμι Μαγκέτ. Καλά δεν το λέω το όνομα. Ναι, καλά το λέω. Μαγκέτ. Μαγκέτ. Σάμι Μαγκέτ. Πες μας λίγο έτσι πώς προέκυψε για την ομάδα του Εργοτέλη.
το ενδιαφέρον του για την ομάδα του Εργοτέλη προέκυψε ξαφνικά, ούτε και εγώ το περίμενα. Να σου πω την αλήθεια. Συνεργαζόμαστε 2,5 χρόνια μέχρι τη στιγμή που μου είπε ότι θα θέλει να κατέβει στην Κρήτη και να ασχοληθεί με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μου ήταν λίγο παράξενο, αλλά τον ακολούθησα γιατί τον ακολουθώ, όπως σας είπα και πριν, τα τελευταία 2,5 χρόνια και δεν είχα κανένα άλλο λόγο να μην το κάνω και τώρα. Ναι. Εντάξει, πάντως δεν είναι άσχετος με το ποδόσφαιρο. Έχει προηγούμενη ανασχόληση και μάλιστα για αρκετά χρόνια και στην πατρίδα του και στο Βέλγιο με τη Λίρς. Ναι, ασχολείται με το ποδόσφαιρο επαγγελματικά, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 10-12 χρόνια. Όταν αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα από το μηδέν, τη Γουάντι Ντέγκλα. Ναι. Το έχει το όνομα από την εταιρεία που έχει στην Αίγυπτο. Ξεκίνησε από την πέμπτη κατηγορία, νομίζω. Ναι. Έφτασε σε 6-7 χρόνια, έφτασε στην πρώτη κατηγορία της Αιγύπτου και από το 2007 είναι στη Λίρση, στο Βέλγιο. Μάλιστα. Την οποία πήρε και αυτή παρεμπιπτόντως στη δεύτερη εθνική, νομίζω, ήταν τότε, όταν την πήρα. Ναι. Και από όσο γνωρίζουμε έτσι από το ρεπορτάζ, του αρέσουν πάρα πολύ. Του αρέσει πρέπει να δουλεύει με τις νεαρές ηλικίες, έτσι, με τις ακαδημίες. Έχει τρέλα με αυτό το κομμάτι, ναι, έτσι. Ναι. Είναι λάτρης των ακαδημιών. Είχε για 10 χρόνια περίπου τις φημισμένες ακαδημίες της JMG στην Κάνα, στην Αίγυπτο και στο Βέλγιο. Ναι. Και μέσα από τις οποίες εξεπίδησαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τώρα είναι 20-21 χρονών και διαπρέπουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μάλιστα. Άρα, έτσι όπως μας το περιγράφεις, θα έλεγε κανείς ότι είναι τυχερός ο Εργοτέλης που βρέθηκε στο δρόμο του, να το πω έτσι. Είναι τυχερός από την έννοια ότι δεν θέλει να κάνει κάτι πρόσχερο, ναι, στον Εργοτέλη. Δηλαδή δουλεύει πάντα σε βάθος χρόνου και τα αποτελέσματα περιμένει να φανούν αργότερα, αρκετά αργότερα. Ναι. Ξέρει τι πρέπει να περιμένει και πότε πρέπει να το περιμένει. Φέτος δηλαδή ποιος είναι ο πρωταρχικός του στόχος, είναι η πρώτη του μήνες στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, ο στόχος, όπως είπαμε από την πρώτη μέρα που ήρθαμε εδώ πέρα, ήταν να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να κάνουμε μια ομάδα την οποία να τη χαίρονται όλοι όσοι την παρακολουθούν. Και από εκεί και ύστερα ότι καλύτερο προκύψει. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Ναι. Βλέποντας κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, θα δούμε πού θα μας πάει στο τέλος. Mm-hmm. Θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Πάντως, τα πρώτα αυτά τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος, ο Εργοτέλης δεν παίζει κακό ποδόσφαιρο. Το αντίθετο, θα έλεγε κανείς. Και ειδικά με την Παναχαϊκή ήταν αρκετά καλή η ομάδα του Τάκη Γκόνια. Δεν έρχονται αποτελέσματα όμως μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, και στα προηγούμενα παιχνίδια, επειδή ο κόσμος δεν έχει εικόνα, ναι, ολόκληρου παιχνιδιού, με την Παναχαϊκή έρχεται να το δείχνει η τηλεόραση πανελλαδική εμβέλεια και το είδε όλος ο κόσμος. Την ίδια απόδοση είχαμε περίπου. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, δυστυχώς για εμάς δεν ήρθαν τα αποτελέσματα. Πιστεύουμε να σε λίγο καιρό να μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο. Καλά το είπατε. Όχι την Κυριακή. Σε λίγο. Εντάξει, εμείς είμαστε άριστοι, να κάνουμε τώρα. Είπαμε, το ευχηθήκαμε και σε ένα παίκτη σας. Να χάσετε από τον Άρη και να κερδίσετε τα υπόλοιπα εντός έδρας όλα. Όλα τα εντός έδρας προς το τέλος της χρονιάς. Είναι πάντως δύσκολο παιχνίδι και για τον Άρη. Αυτή την αντιμετώπιση έχουν και οι άνθρωποι του Άρη προς το παιχνίδι. Και μας έκανε εντύπωση λίγο πριν ότι τον δίνει μεγάλο φαβορί τον Άρη. Στοιχηματικά οι εταιρείες που δίνουν τα παιχνίδια τον δίνει μεγάλο φαβορί. Δεν ξέρω. Από ό,τι έχω παρακολουθήσει και στην Πάτρα το ίδιο πράγμα γινόταν. Ναι. Αλλά δεν ήταν το ίδιο εύκολο για την Παναχαϊκή. Σωστά. Σωστά. Και χρειάστηκε και ένα offside goal από ό,τι είδαμε για να καρφθεί. Αλλά και η αστοχία του Εργοτέλη σε πολύ καλές ευκαιρίες που έκανε. Θα έλεγα περισσότερο δικό μας πρόβλημα ήταν το ότι δεν κερδίσαμε παρά το goal offside, mm-hmm, όπως το αναφέρεται. Ήταν, εντάξει, αφού ήταν πραγματικά offside, το λέμε. Αν δεν ήταν, δεν θα το σημειώναμε. Απλά δεν στεκόμαστε εκεί εμείς, γιατί νομίζω ότι μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερα από το ενός goal και να κερδίσουμε και το offside. Mm-hmm. Πάντως, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, δεν έχει δεχτεί καν goal και γενικά δεν δέχεται και φάσεις. Ο Εργοτέλης από την άλλη είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά, ναι, από ό,τι παίζουν οι περισσότερες ομάδες. Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Είναι και μια φιλοσοφία βέβαια του Γκόνια αυτή. Τώρα, αυτό άλλες φορές βγαίνει, άλλες φορές δεν βγαίνει σε ένα προπονητή που έχει τέτοια φιλοσοφία, ειδικά σε ένα πρωτάθλημα όπως αυτό της Β' Εθνικής. Ήταν απόφαση συνειδητή όλου του team και η επιλογή αυτού του προπονητή ώστε να παίξει αυτή η ομάδα αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού.
αυτό που είπα και, και πριν και στην πρώτη κέντρωση συνέλευση του Εργοτέλη όταν ανέλαβε ο κύριος Μάγκετ την ομάδα ήταν ότι θέλουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Εμείς θέλουμε να έρθει ο κόσμος όλος, θέλουμε να έρθει ο κόσμος του Άρη. Όσοι μπορούν μεθαύριο στο γήπεδο να απολαύσουν ένα πολύ καλό παιχνίδι όπως ήρθε και ο κόσμος Παναχαϊκής και ο δικός μας ο κόσμος ακόμη περισσότερο σε όλα τα παιχνίδια να είναι δίπλα μας και να έρχεται μαζικότερα. Αυτός είναι ο στόχος μας ο πρωταρχικός. Το καλό ποδόσφαιρο πολλές φορές, ειδικά στην Ελλάδα, συνδυάζει αποτέλεσμα. Ναι. Δεν θα το έλεγα. Δεν είναι... Δηλαδή, εμείς παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τώρα, αν η μπάλα βγήκε 10 εκατοστά, ότι πήγε στο δοκάρι, δεν είναι ο λόγος αυτός ότι παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και δεν συνδυάστηκε. Εννοώ το ποδόσφαιρο που έχει και τη σκοπιμότητα μέσα. Μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, αλλά να έχει και τη σκοπιμότητα του αποτελέσματος μέσα. Αυτό εννοώ. Ναι, και προσπαθούμε να βάλουμε την μπάλα μέσα, κάνοντας πολλές ενέργειες. Τώρα, σας είπα, πολλές φορές μπορεί και να μην παίξει και να παίζει σκοπιμότητα και να μην μπει ποτέ η μπάλα. Θυμάμαι τον Γκιγέρμο Όγιος. Ο Άρης έπαιζε καλό επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά έφερνε 1-1 και 2-2. Παίζει και αυτό το ρόλο του πάντα. Το λέω γιατί θεωρώ ότι ο Γκόνιας είναι παρόμοιας φιλοσοφίας. Δηλαδή, πρώτα τον ενδιαφέρει αυτό που λέτε να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο και μετά έχει στο μυαλό του πώς θα σταματήσει τον αντίπαλο. Ο Άρης 99% ομάδες που έχει αντιμετωπίσει στη Β' Εθνική τουλάχιστον είναι το ανάποδο. Ναι, εντάξει, συμφωνώ, αλλά κανένας προπονητής στον κόσμο δεν νομίζω πως υπάρχει και να μην θέλει να κερδίσει. Καλά, απλά ο καθένας το προσεγγίζει διαφορετικά. Με διαφορετικό τρόπο, έχετε δίκιο. Εντάξει, το Κουντάκης ο Γκόνιας έχει αυτή τη συγκεκριμένη φιλοσοφία και καλά κάνει, δεν αντιλέγει κανείς. Πώς το περιμένετε έτσι το παιχνίδι της Κυριακής? Ο Άρης έρχεται με ένα 3-3 με καλή ψυχολογία στο Ηράκλειο. Εγώ θα ήθελα να δω ένα γήπεδο που να έχει πολύ κόσμο. Ναι. Μια πρώτη ανάγνωση δική μου, όπως θα ήθελα να δω το παιχνίδι. Μετά να παίξουμε καλά και αν γίνεται να κερδίσουμε. Αν είμαστε καλοί και παίξουμε καλά, θα κερδίσουμε. Αν δεν είμαστε καλοί, πιθανόν να χάσουμε. Ναι. Οι ενδείξεις που έχετε ποιες είναι? Ότι θα έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο την Κυριακή? Κοιτάξτε, το στάδιο χωράει αρκετό κόσμο. Ναι. Περισσότεροι άστον δεν θα δυσαρεστήσουμε κανέναν. Αλήθεια είναι αυτό ότι το Παγκρίτιο έχετε σκεφτεί μήπως να αλλάζατε γήπεδο? Υπό την έννοια ότι εντάξει, ο κόσμος μαζεύεται, φαντάζομαι δεν είναι 10 και 15.000, δεν μαζεύουν αυτόν τον κόσμο οι μεγάλες ομάδες πλέον. Να αλλάξουμε γήπεδο είναι μια κουβέντα. Ναι. Θα πρέπει να έχουμε και εναλλακτικές. Αλλά για το Παγκρίτιο μας ικανοποιεί όσον αφορά τη λειτουργικότητά του και το ποδόσφαιρο που θέλουμε να παίξουμε. Ναι, αυτή τη στιγμή το Παγκρίτιο νομίζω είναι το. Εντάξει, το Βικελίδης όντως είναι ποδοσφαιρικό, αλλά είναι το πιο πλήρες γήπεδο απόψη παροχών στη Β' Εθνική αυτή τη στιγμή. Έχει τα πάντα. Σίγουρα δεν είναι γήπεδο football. Ναι, δεν είναι γήπεδο έδρας, κακά τα ψέματα, αλλά η επόμενη επιλογή του ή άλλως είναι και μια επιλογή της ρισκαδόρικη. Είναι το Μαρτινέγκου, έτσι δεν είναι, του Εργοτέλη, που είναι οι ακαδημίες εκεί από τους. Είναι η ιστορική έδρα του Εργοτέλη, αλλά πλέον δεν μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες football του Μαρτινέγκου. Μάλιστα. Καλά, υπάρχουν γήπεδα στη Β' Εθνική. Το Μενίδη, ας πούμε, παράδειγμα. Που νομίζω είναι χειρότερα, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχω άποψη για το γήπεδο του Μενιδίου, αλλά σίγουρα το Μαρτινέγκο δεν πληρεί αυτή τη στιγμή τις προδιαγραφές της φουτμπολ. Εντάξει, και ένας άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, όπως μας λέτε, ο οποίος έχει έρθει με ένα πλάνο συγκεκριμένο ανά έτος, ξεκινάει και από το γήπεδο, από τις εγκαταστάσεις. Όχι, ήταν ο λόγος, ένας λόγος ο οποίος τράβηξε τον Μάγκετ στο Εργοτέλ, ήταν και η έδρα που παρουσιαζόταν στα διάφορα site. Σαν την έδρα που αγωνίζεται η ομάδα και ήταν το Παγκρίτιο. Ναι. Του αρέσει πάρα πολύ το στάδιο. Είναι λάτρης των καλών εγκαταστάσεων και των καλών παροχών προς τους φιλάθλους. Ναι. Και έχει και καλές ακαδημίες ο Εργοτέλης. Είναι και αυτό ένα από τα σύνομιζα, ένα που μέτρησε. Ναι. Έχουν βγει πάρα πολλά παιδιά. Από εκεί έχετε κι εσείς ένα. Ναι. Και ο Μανώλη του Τζανακάκη. Ναι. Τώρα το Μανώλη του Τζανακάκη. Τον Άρη πώς τον βλέπετε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα? Σοβαρό. Μία λέξη, όλα τα λεφτά. Δεν κάνει τα λάθη που έκανε στην αρχή. Δεν παίζει πυλωμένος, νομίζω εγώ. Δεν παίζει? Είναι υποψιασμένος. Ψηλωμένος, όπως έπαιζε πέρσι. Ναι. Είναι υποψιασμένος. Φέτος, οι άνθρωποι που είναι εκεί έχουν εμπειρία αρκετή τώρα και νομίζω θα πάνε
τουλάχιστον φέτος δεν θα την πατήσουν όπως την πάτησαν πέρυσι. Τον άλλο εκεί, το συντοπίτσα στον Όφη, πώς τον βλέπετε που είστε και κοντά και τον ζείτε έτσι λίγο περισσότερο από ότι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη? Γιατί και αυτός έχει βλέψει ανόδου ασφαλώς. Σίγουρα και ο Όφη έχει ένα υλικό το οποίο είναι υλικό Super League, θα έλεγα. Το θέμα είναι πόσο θα μπορέσουν να βγάλουν τα παιδιά την ποιότητα που έχουν αμφισβήτητα μέσα στο γήπεδο. Από εκεί ύστερα πιστεύω και σε αυτό το περσινό μάθημα θα γίνει μάθημα και θα είναι πιο προσεκτική στη διαχείριση του πρωταθλήματος. Βλέπετε άλλες ομάδες? Γιατί εντάξει, ακούγονται διάφορα έτσι με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει και με όσα παιχνίδια έχει δώσει ο Εργοτέλης μέχρι τώρα. Να μπορούν να σπάσουν αυτή τη διάδα του Άρη με τον Όφη? Γιατί οι περισσότεροι δίνουν ως φαβορί, εντάξει, ένα κλικ παραπάνω ενδεχομένως δίνουν τον Άρη, αλλά αυτή τη διάδα βλέπουν οι περισσότεροι. Υπάρχουν βέβαια, υπάρχει ένα γκρουπ 3-4 ομάδων που είναι αυτά που λέμε wannabe για την άνοδο. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι τα δύο μεγάλα φαβορί, ο Άρης και ο Όφη, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες μπορούν είτε να μπουν σφήνα, όπως πιστεύω η Καλαμαριά, τα Τρίκαλα, ακόμα και η Παναχαϊκή, δεν ξέρω μέχρι πόσο θα αντέξει, αλλά σίγουρα θα κάνουν ζημιές αυτές οι ομάδες στις δύο που ανέφερα, στον Όφη και στον Άρη. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι είναι επικίνδυνες ομάδες και μπορούν να κάνουν ζημιά. Δηλαδή δεν θα πάνε τόσο εύκολα, δεν θα περάσουν τρένο από παντού, όπως θα λέγαμε. Το καλό για τον Άρη είναι ότι έχει περάσει από μια τέτοια έδρα, από τα Τρίκαλα. Πάει ο Όφη τώρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Και έχει ενδιαφέρον να μας πείτε, πριν κλείσουμε έτσι, και μια και αντιμετωπίσατε την προηγούμενη αγωνιστική, την Παναχαϊκή, που είναι ο επόμενος αντίπαλος του Άρη, τι εικόνα σας άφησε η Παναχαϊκή, η οποία δεν την περιμέναμε, σας πω την αλήθεια, έτσι. Εντάξει. Κοιτάξτε, η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα με ποδοσφαιριστές, αν εξαιρέσει το Φωτάκι, νομίζω, και το Χαλκιά που δεν έπαιξε μαζί μας. Είναι μια ομάδα με νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν θέληση, πάθος, δουλεύουν μέσα στο γήπεδο, τρέχουν πολύ. Έχουν έναν άνθρωπο από πάνω τους, τον Κώστα Γκατσουράνη, ο οποίος ξέρει το ποδόσφαιρο και ξέρει πώς θα τους καθοδηγήσει. Και ελπίζω να πάει καλά για το καλό του ποδοσφαίρου και η Παναχαϊκή, γιατί και η Πάτρα είναι μια πόλη η οποία είναι αρκετά μεγάλη και θα μπορούσε να γίνει ένας πόλος στο να δημιουργηθεί ακόμα μια καλή και δυνατή ομάδα. Ναι, όντως. Στο πρωτάθλημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Δεν ξέρω, ο κύριος Μάγκετ θα είναι την Κυριακή στο μάτς? Ναι, θα είναι. Α. Εδώ είναι. Μαζί μας. Ωραία. Το περιμένει πώς και πώς. Ναι, είναι από τα μάτς τα οποία, εντάξει, είναι από τα παιχνίδια που θα λέγαμε ίσως το πιο εμπορικό της χρονιάς. Ίσως μαζί με αυτό του Όφη, γιατί είναι και... Μαζί με του Όφη, γιατί είναι εκεί. Το Εργοτέλη είναι με τον Όφη. Που είναι κοντά, νομίζω, πότε είναι. Σε 2-3 αγώνες πότε είναι, κοντά δεν είναι? Σε 2 εβδομάδες. Εκείνο θα κερδίσετε, εντάξει. Εκείνο το μάτς θα το κερδίσει ο Εργοτέλης. Το δεχόμαστε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Έχεις μια τάση να κάνεις συμφωνίες με τους συνεντευξιάζοντες. Προσπαθώ, ρε φίλε, να κερδίσω τα παιχνίδια. Τι να κάνω. Με όλα όσα έχω δει τα τελευταία χρόνια στις ΓΑΜΑ και τις ΒΙΤΑ Εθνικές, τι να κάνω. Προσπαθώ να τους δελεάσω, να σκεφτούν ότι πρέπει να χάσουν αυτό το μάτς. Το ότι το κάρμα είναι να χάσουν από τον Άρη και να κερδίσουν τους επόμενους. Εν τω μεταξύ, ο Όφη είναι ακολουθεί, όχι αμέσως το επόμενο μάτς του Άρη. Είναι μία αγωνιστική, άλλη μία μετά είναι ο Όφη. Ναι. Από τα παιχνίδια του Άρη στο πρόγραμμα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό μάτς, το αυριανό, θυμίζω. Αυτό με το οποίο ανοίγει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής, το Τρίκαλα Όφη. Τη δόξα ακολουθεί Όφη στο πρόγραμμα. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Θα προηγηθεί κιόλας, θα ξέρουμε δηλαδή αύριο. Και Τρίκαλα Όφη και Εργοτέλης. Ο Όφη, ο οποίος έχει κάνει ήδη μια γκέλα με την αναγέννηση καρδίτσας. Άρα θα προσπαθείς να αποφύγει. Βέβαια δεν τη λες και γκέλα με τα Τρίκαλα, είναι η αλήθεια, και είναι πολύ σημαντικό, σας είπαμε και για ένα άλλο λόγο. Ο Άρης έχει περάσει από εκεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το γκολ του Παυλίδη στην οικονομία του πρωταθλήματος, να ξέρετε ότι θα είναι πολύ σημαντικό. Η γκολάρα, κύριε Ζωγή, γκολ. Το γκολ του Παυλίδη και η νίκη εκεί είναι αυτό που έλειπε πέρσι από τον Άρη. Ναι. Ο Άρης σε τέτοιου είδους παιχνίδια και με πιο αδύναμους αντιπάλους έφερνε χ. Και να πω και κάτι άλλο. Και η τύχη ας χαμογελάσει μια φορά στον Άρη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φέτος τουλάχιστον να είναι στο πλευρό του Άρη.
Δεν είναι κακό. Είναι Αθηνά και χειρακίνητη. Θέλει και λίγο τύχη. Το τύχη. Η τύχη με το ποδόσφαιρο είναι. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά δεν ήταν τυχερό. Ναι, όταν σκοράρει. Τυχερό σημαίνει να έχει ο άλλο δυο δοκάρια. Όταν σκοράρει το 90 φεύγα. 89, στο 89, ναι. Yeah. Στο τέλο, εν πάση περιπτώσει. Mm. Έχει και μια δόση τύχη. Δηλαδή πέρσι που φάγα τον κόλπο στο 87 στον Αγροτικό Αστέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Πέρσι δεν είχε με το μέρο την τύχη. Πέρσι δεν είχε τίποτα με το μέρο σου. Γι' αυτό σου λέω, καλό είναι να την έχει φέτο. Δεν είναι κακό. Να την έχει από κοντά και την τύχη, να σου χαμογελάει 2-3 φορές. Γιατί. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι παραπάνω, ούτε κάτι υπερβολικό. Και η τύχη είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Όπως λες, εσύ να βάλεις ένα δοκάρι και μέσα, και ο αντίπαλός σου να βάλει ένα δοκάρι, να πάει δοκάρι και έξω. Τι θα κάνουμε τώρα, κακό είναι. Αυτό λέω. Θυμάμαι, λες τύχη. Είδες τον Τζανακάκη πέρυσι στον Όφη. Δεν μπήκε μέσα. Στο 90. Ναι, μπήκε. Σε κοινή εστία. Ναι. Του Μιλούνοβιτς μπήκε στο τέτοιο, στις Σέρες. Όχι. Αυτό δεν ήταν τύχη όμως. Εδώ είναι και η ικανότητα του ποδοσφαιριστή, η συγκέντρωσή του κτλ. Έτσι όπως το λες είναι. Αλλά δεν είναι μόνο τύχη. Πολλά παίζουν ρόλο. Η ικανότητα, η συγκέντρωση. Αλλά να σου πω, άμα σου πάνε όλα στραβά από την αρχή, ρε φίλε. Εντάξει. Στην καρδίτσα παραδείγματος χάρη. Καλύτερη ψυχολογία. Στην καρδίτσα παραδείγματος χάρη. Θα το κάρφωνες κιόλας. Έφερες 1-1. Δεν είχαν φάσει η καρδίτσα όλο το μάτσο. Είχε τρεις τελικές. Έβαλε τον γκολ. Άντε τρέχασε. Θα μου πεις δεν ήσουν και καλός. Καλά, να μου πεις και με την Καλυθέα πέρυσι το πρώτο μέχρι το 25 λεπτό είχε χάσει 3-4 ευκαιρίες για να προηγήσει με 0-2-0-3 τώρα. Αυτό και το είναι μάτς, τύχη. Και αυτό το μάτς το έχασε ο Άρης με 2-0. Αυτό, εκείνο το μάτς είναι τύχη. Η Καλυθέα κέρδισε τυχερά. Αυτή ήταν μια πολύ κακή ήττα για τον Άρη, διότι ήταν προϊόν όχι τόσο κακής εμφάνισης, όσο ατυχίας. Γιατί... Εκεί πίστεψε η Λαμία ναι. Ότι φίλε θα ανέβω. Και εκεί, νομίζω, τον και εκεί νομίζω ότι θα έπρεπε πέρσι η διοίκηση να λάβει τις πρώτες νωρίς σοβαρές αποφάσεις. Έχασε πάρα πολύ χρόνο νομίζω. Εκείνο το παιχνίδι ήταν το κατάλληλο, αυτή ήταν δηλαδή, για να κάνεις την χειρουργική παρέμβαση για να προσπαθήσεις να σώσεις τη χρονιά. Αυτή την αίσθηση. Έχω, έτσι μου δημιουργήθηκε και στην πορεία όσο προχωρούσαμε. Τη χειρουργική παρέμβαση... Εντάξει, υπήρχαν και άλλα πράγματα και τα ξέρουμε όλοι. Ναι, σε άλλα πράγματα δεν που πάω εγώ σε εκείνα. Όλα παίζουν ρόλο. Την παρέμβαση μέσα στην ομάδα. Όλα παίζουν ρόλο. Την παρέμβαση μέσα στην ομάδα. Έπρεπε χρωστάς, να την κάνεις εκείνη τη στιγμή. Άμα χρωστάς, δεν μπορείς να κάνεις την παρέμβαση με τον ίδιο τρόπο του, αν δεν χρωστάς. Στον προπονητή αναφέρομαι. Και εγώ στον προπονητή αναφέρομαι. Πάμε στο διάλειμμα του τελευταίου. Στον προπονητή που κρατούσε και παίκτες όμως. Γιατί ο Αναστόπης δεν έκανε μόνο αρνητικά. Τα έχουμε πει τα αρνητικά και ήταν και πολλά. Έκανε και θετικά. Κρατούσε αρκετά τα αποδυτήρια ο Αναστόπουλος. Και γι' αυτό δεν έφυγε τότε. Μετά, όταν τα χάσε τα αποδυτήρια, έφυγε. Και είδε και το ευχαριστώ από κάποιους παίκτες φεύγοντας. Από αυτούς που στήριξε. Δεν είναι της ώρας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε μπει στην τελική μας ευθεία. Λίγο ακόμη, μέχρι και τις 7 μαζί σας, εδώ στο Λίμπερο, εκπομπή του Όλα Μπαουτάρης. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε, υποστηρίζετε το 54526. Επικοινωνείτε μαζί μας. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Πήγαμε και στο Ηράκλειο. Καλή περίπτωση ακούγεται αυτός ο Σάμι Μάγκετ πάντως. Να τον πάρεις με το γραφείο. Όχι, αλλά να σου πω κάτι, από εκεί που ήταν να μην κατέβει στο πρωτάθλημα στην ουσία ο Αργοτέλης, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα, βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, κατέβαλε το μίνιμουμ που απαιτείται για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας, και επειδή έχει και τεχνογνωσία, είχε ασχολείται 10 χρόνια με τη Λίρση και με την ομάδα εκεί, τη Wadi Degla στην Αίγυπτο. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, θα φέρνει και παίκτες από εκεί. Θα γίνεται και το αλυσβερίσι με τους παίκτες. Μια χαρά του έκατσε το Αργοτέλη η συγκεκριμένη περίπτωση με τον Αιγύπτιο επιχειρηματία, ο οποίος είναι και δυνατός οικονομικά, δεν είναι καμιά αμεληταία ποσότητα. Σιγά-σιγά δηλαδή πιστεύω ότι θα βρει και ο Αργοτέλης στο δρόμο του με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Που δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις ο Αργοτέλης, δεν είναι καμιά ομάδα η οποία έχει. Βλέπεις πρωταθλητισμού, ανέβεις στη Σούπερ Λίγκα, ίσα ίσα να έχει μια συνεπής παρουσία, όπως είχε για κάποια χρόνια όταν ήταν στην Σούπερ Λίγκα επί κυρίου Παπουτσάκη. Ήταν όμως εκεί, είχε και φίλους. Είχε και άλλα, είχε και άλλα, ναι, είχε και άλλα. Δεν τα ξεχνάμε και αυτά, δεν τα λέμε όλα. Όχι, μόνο τα άλλα είχε. Ανέβηκε τις κατηγορίες τη μία πίσω από την άλλη. Τον είχε υιοθετήσει ο μπαμπάς, μόνο ο θείος. Να δούμε τώρα, μόλις καταλάβει και ο συγκεκριμένος ο τύπος τι παίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πώς θα αντιδράσει. Κάτσε ακόμη τώρα, είναι ο μήνας του μέλητος. Ας να μπει και αυτός να καταλάβει. Παναγάκη δεν έχει θείο. Θα έχει άλλον θείο.
Έχει θηίδι, έχει. Έχει. Η Παναγαϊκή. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σχόλιο για τον Μπάζη δεν έκανες. Τι περιμένεις να δεις αύριο. Α, να πω εγώ και ο κύριος Κολοβέτσιος διέψευσε τον κύριο Παπακυριάκη που είχε διαψεύσει τον κύριο Κολοβέτσιο. Είπε ότι καταρχήν ο Λάσκαρης είχε γνώση και για τη συνάντηση με τον Γιαννάκη και είπε, αφού γράψαμε εμείς για τη συνάντηση Γιαννάκη-Λάσκαρη, ότι τελικά δεν είναι συνάντηση Γιαννάκη-Λάσκαρη, είναι συνάντηση Κολοβέτσιου-Λάσκαρη που προσκλήθηκε να είναι και ο Γιαννάκης. Την άλλη Παρασκευή δεν θα έχουν πέσει και υπογραφές. Μακάρι. Μακάρι. Από το στόμα του και στο Θεού ταυτή. Έτσι. Και μακάρι. Να τελειώνει αυτή η ιστορία με θετικό τρόπο για να μπορέσει ο Άρης να ανασάνει και οικονομικά, να μπορέσει να κάνει και τις αλλαγές που θέλει τώρα στη διακοπή ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Να προσαρμόσει λίγο τα πλάνα του στο αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά και να κερδίσει και η ομάδα αύριο. Έτσι. Φυσικά το παιχνίδι, γιατί είναι σημαντικό να το κερδίσει αύριο. Αλλά το γεγονός ότι, όπως είπε ο κύριος Κολοβέτσιος, δεν έχει site, δημοσιογράφους, εφημερίδες και ραδιόφωνα και έχει μόνο το Facebook, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεφτυλίζει το Άρη στο Facebook επειδή δεν έχει. Δηλαδή, άμα είχε και site και δημοσιογράφους και εφημερίδες, θα μας ξεφτύλιζε και στα site και στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα. Αν είχε. Και αν δεν κάνω λάθος, πρόσβαση στον κύριο Κολοβέτσιο δώσαμε όλοι. Ναι. Όλα τα μέσα ενημέρωσης. Σχεδόν σε όλα βγήκε. Εμείς το φιλοξενήσαμε. Σε όλα νομίζω βγήκε. Και σε εμάς βγήκε. Και στο Γέλο βγήκε. Και στο. Άλλο βγήκε. Σε αυτά τα δύο τα άκουσα και αυτό σου λέω. Και στα site τον είδα δηλώσει. Έκανε. Τον απέκλεισε κανένας. Είναι δυνατόν η δικαιολογία ότι έχω μόνο Facebook να αποτελεί και να βάζει τη φωτογραφία. Αφού έχει μόνο Facebook, γιατί την άφησε τη φωτογραφία με τον Γιαννάκη. Ποιο ο λόγο να ανέβει. Για να εκτεθεί ο προπονητής. Και γιατί κατέβηκε μετά. Πες το, νομίζω ότι. Και να σου πω και κάτι. Καλά θα κάνει ο άνθρωπος και διέψευσε θα πάρει προμήθεια η εταιρεία του. Έτσι. Εγώ λέω καλά θα κάνει αν πάρει προμήθεια. Γιατί να μην πάρει. Άμα γίνει το τέλειο. Άμα γίνει το τέλειο, γιατί δεν με πάρει, δεν κατάλαβα. Δεν είναι κάτι μεμπτό αυτό. Το τζάμπα δεν κάνει τίποτα πλέον. Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Μακάρι την άλλη Παρασκευή, αλλά αυτό το άλλη Παρασκευή το είπε και την προηγούμενη Παρασκευή. Αν θυμάσαι. Το είχε γράψει. Μακάρι την άλλη Παρασκευή να υπογραφούν όλα και να έρθουν τα χρήματα στην ομάδα. Αυτό θέλουμε, να σωθεί ο Άρης. Γιατί μέχρι στιγμής δείχνει ο κύριος Λάσκαρης αδυναμία να το σώσει μόνος του. Να το σώσει γενικώς, θα έλεγα, αδυναμία δείχνει. Μακάρι να βρεθεί μια λύση πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Η ΚΑΕ πάντως, σε αντίθεση με τον κύριο Κολοβέτσιο, λέει δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Αυτό λέει η ΚΑΕ. Εντάξει, η εξέλιξη επόμενη που θα είναι. Θα υπάρξει να πέσουν υπογραφές, νομίζω. Ή να μην γίνει τίποτα. Ε? Ή να μην γίνει τίποτα. Ένα από τα δύο θα γίνει. Τέλος πάντων. Αν δεν γίνει τίποτα, η επόμενη κίνηση που θα πρέπει να γίνει από πλευράς Νίκου Λάσκαρη και είναι η σωστή, νομίζω, είναι να ενημερώσει τον κόσμο του Άρη. Αφενός γιατί δεν έγινε το deal, γιατί μπορεί να υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Κάποιο σκοτεινό σημείο που δεν το ξέρουμε. Δεν υπάρχει εδώ να κατηγορήσει και δημοσιογράφος όμως, φίλο. Τη χάλα στον deal λόγω δημοσιογράφου. Άσε το τώρα αυτό. Εδώ δεν πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι σε περίπτωση που δεν γίνει το deal, θα πρέπει να. Και από την άλλη, και κατά δεύτερο λόγο. Να μας πει και το Plan B. Τι γίνεται μετά. Το Plan B είναι το Plan B. Γιατί τώρα έχουμε αυτό. Είναι ακόμη στην επικαιρότητα. Υπάρχει ακόμη ως ανοιχτό το θέμα της χορηγίας και των σημαντικών οικονομικών δεδομένων που τη συνοδεύουν. Και περιμένουμε. Σε περίπτωση λοιπόν, το σωστό νομίζω είναι αυτό και το λογικό, που δεν γίνει τον deal, δεν ευωδοθεί. Okay. Γιατί δεν ευωδόθηκε. Ποιος ήταν ο λόγος και η μία και η άλλη πλευρά να ενημερώσουν τον κόσμο και από εκεί και πέρα, εφόσον δεν γίνει, στην περίπτωση δηλαδή που δεν γίνει, να μας πει η ιδιοκτησία, όχι εμάς, τον κόσμο του Άρη, ποιο είναι το πλάνο της. Τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ρε, Άλεξ. Δεν υπάρχει πλάνο. Εντάξει, εγώ ρωτάω τα προφανή. Δεν υπάρχει πλάνο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει όχι. Το πλάνο από πέρσι το Γενάρη είναι όλη η περσινή ομάδα είναι απλήρωτη. Και φέτος πληρώνεται το 99 και τα λοιπά και πανηγυρίζουμε κιόλας. Και πληρώνεται με χρήματα του κόσμου και από τα τηλεοπτικά. Okay. Το πλάνο υπάρχει ότι έχω μια προσωρινή δυσκολία. Θυμάσαι, προσωρινή δυσκολία. Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, πέρσι. Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος φέτος. Τι πλάνο. Αυτό το. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Μιλάμε για τον Άρη στο μπάσκετ. Και ευτυχώς υπάρχει Γιαννάκης, το ξαναλέω. Αν δεν υπήρχε Γιαννάκης, δεν θα ήταν ούτε ένας παίκτης. Ούτε ένας. Θα φεύγαν και ο Φλιώνης με τον Χριστίδη. Ναι.
Και εμείς καθόμαστε τώρα και, μιλάμε αν ο Γιαννάκης βάζει 10 λεπτά τον Μπένσον ή 12. Που να τα πούμε και αυτά. Πρέπει. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνει 500 πράγματα δεν πρέπει να ασκείται κριτική όσον αφορά την δουλειά για την οποία έχει έρθει. Αλλά άλλο να γίνεται, για να γίνεται πονηρά το συγκεκριμένο πράγμα. Επειδή πρέπει να στο ή να βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι και να ρωτάνε ο Γιαννάκης έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Betway. Καταρχάς είναι σημαντικό η ομάδα, είναι αλήθεια, η ομάδα να κερδίσει αύριο το παιχνίδι, πρέπει πριν τη διακοπή να επιστρέψει τις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι από τα παιχνίδια τα must win που λέμε, αυτά που έχεις βάλει στον προγραμματισμό σου ότι πρέπει να τα κερδίσεις. Το παιχνίδι στην έδρα σου με τον γυμναστικό σύλλογο Λάρισας Φάρο, ο οποίος δεν είναι κακή ομάδα. Έχει κάνει και κάποιες νίκες στην έδρα της, έχει κερδίσει και την Κύμη νομίζω εκτός έδρας και δείχνει ότι έχει μια δυναμική, δεν είναι δηλαδή αμελητέα ποσότητα και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αύριο και να έρθει η νίκη και να δούμε μετά τι μας επιφυλάσσει η επόμενη εβδομάδα σε όλα τα μέτωπα και αγωνιστικό αν θα γίνουν αλλαγές και κυρίως το εξωαγωνιστικό. Έτσι είναι όπως το λες, μακάρι να πάνε όλα καλά. Και στο αγωνιστικό φυσικά. Καλό είναι και ο κόσμος όπως μπορεί και όσος μπορεί να βρεθεί αύριο στο γήπεδο, να συμπαρασταθεί στην ομάδα. Και το κάθε ευρώ που πηγαίνει στα ταμεία της ομάδας σημαντικό είναι την δεδομένη χρονική στιγμή. Απλά να καταλάβουν και όσοι διοικούν τον Άρη και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ότι έχει κουραστεί και ο κόσμος να εξαρτάται η ομάδα από το δικό του ευρώ. Στο ποδόσφαιρο βέβαια αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Εξαρτάται και από το δικό του ευρώ. Και από το δικό του ευρώ. Στο μπάσκετ, δυστυχώς, τα πράγματα έχουν φτάσει σε πολύ ωριακό σημείο. Σε 10 μέρες, σε 12-14, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, ολοκληρώνεται η προθεσμία για τον Καβαδά. Σε 25 ολοκληρώνεται για τον Μάρμπλ. Τρώμε ένα μπανάρισμα και μετά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δεν πιέζει και χρονικά για αλλαγή παίχτη ή οτιδήποτε άλλο. Ό,τι κάνεις τώρα είναι. Ό,τι κάνεις την άλλη εβδομάδα είναι. Και αν δεν κάνεις την άλλη εβδομάδα, σημαίνει ότι θα κάνεις καθόλου. Ναι. Μπορεί να είναι και αυτό το πλάνο. Ναι. Μπορεί να είναι και αυτό το πλάνο. Ωραίο πλάνο είναι αυτό. Αεροπλάνο είναι αυτό, δεν είναι πλάνο το συγκεκριμένο. Είναι απλανές. Ναι, μάλλον. Είναι goal plané που λέγαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχεις καμία ενημέρωση για τις πορείες τώρα που θα φύγουμε? Για να δω τι γίνεται τώρα. Εγώ θα φύγω από την άλλη μεριά. Εσύ θα πας από την. Εγώ πώς θα φύγω, από ανατολικά μου. Θα πάρει την οδό Λαγκαδά, ανέβα προς τα πάνω, κάνω ένα κύκλο από τον περιφερειακό και πάνε. Τι θα κάνω. Σήμερα μόνο θα το κάνει αυτό, ρε φίλε. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά, λέει, μια πορεία εδώ. Ναι, πού? Η μεγάλη πορεία που έχει 2,500 αυτή είναι. Θα καταλήξουν στο αμερικάνικο προξενείο επί της οδού Τσιμισκή, είναι περίπου 4.000 άτομα, λέει εδώ πέρα. Άκου λίγο, βρες εδώ, έχω κάτι καλά μαγαζιά σου δώσω. Πάω, πίσα καφέ, άφασα σαντουιτσάκι. Κατά τις 10 η ώρα ξεκινήσεις προς τα πίσω. Γιατί δεν σε βλέπω, πάρε τηλέφωνο, πες θα αργήσω, έχει πορεία. Το ξέρουμε, φίλε. Τι, ότι θα αργήσεις ή ότι έχει? Όχι, ότι έχει τα θέματα. Πρώτη φορά είναι. Είναι η καλύτερη μέρα, ξέρεις, αυτό είναι για να πεις αγάπη μου και τα λοιπά. Έχει πορεία, δεν μπορώ να γυρίσω, έχω μπλοκαριστεί, δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Και να πάμε για σουβλάκια μαζί και για τσίπουρα. Λοιπόν, ειδικά εγώ για σουβλάκια και τσίπουρα. Τσίπουρο δεν πίνεις? Δεν είμαι πολύ φίλος. Πού τον βρήκα αυτόν, ρε παιδιά, πείτε μου λίγο. Εσύ θα βάλεις κανένα τραγούδι. Τώρα που έχει. Ρε συνεργάτη του Σαββόπουλου. Τώρα που έχει υγρασία. Να το ευθυμίσουμε έτσι εμείς και πάμε τώρα στο σουβλάκι. Έχουμε δύο λεπτά, πέστατε. Τώρα που έχει υγρασία αυτός ο καιρός, ναι, με προδιαθέτει. Όχι, θα πήγα μια αβέρνα τώρα και θα πέσω κάτω. Όχι, ναι. Για μια κονιακάρα. Κον... με μια φέτα φλούδα. Τι μάλλον, κονιάκ, μια φλούδα πορτοκάλι μέσα για τους γνώστες. Τι λέει. Και με το φλογοβόλο να τη ζεστάνεις. Ή να τη βάλεις πάνω ακριβώς από ένα ποτήρι με καυτό νερό. Τώρα τι σου λέω. Δηλαδή, γι' αυτό, πολύ μπροστά. Γι' αυτό 5 με 6 τις μετρήσεις είχες. Σαρώσει το 75+. Ναι. Πρώτη εκπομπή σου σε 75+. Μάλλον για αυτά με τη μουσική ένα που παίζεις, ναι. Και ένα με αυτά που πίνεις, κονιάκ και αβέρνα. Έχουμε πάει 75+, δεν είπα για τίποτα για τσάι, Βασίλη, έχουμε πάει, φίλε. Είμαστε Ιταλία. Καλοκαίρι, αυτά. Παίρνουμε όλοι εκεί τις βότκες, τις τεκίλες, τα αυτά, τα ωραία. Τα κοκτέιλ, τα παγωμένα κτλ. Ένα παραγγείλω ο Σαββόπουλος, λέει, μία αβέρνα. Άκου, φίλε, τι πήρε. Αβέρνα παρήγγειλε. Τι να κάνω, αφού είχαμε τρελικό σε φίλο πρόεδρο. Αβέρνα, εδώ πόνο στο μάχη. Πάρει ένα digestive, ένα χορευτικό. Ένα αβέρνα πήγε και ήπια, ρε φίλε. Δεν ένα γίνονται αυτά. Χωνευτικό να κατέβει το φαΐ. Στην Ελλάδα βέβαια το ζητάει αβέρνα, δεν του τη δίνουν. Τι αβέρνα, πάρε τσίπουρο, ρε. Το καλύτερο χωνευτικό είναι το τσίπουρο.
Δεν ξέρεις. Επειδή φίλε είσαι, είσαι άσχετος, ναι. Πλέον το drinking έχει, έχει εξελιχθεί, ναι, πάρα πολύ και, ναι, στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα drinking στην Ελλάδα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί ψαγμένοι που έρχονται και δεν λένε ένα Τζόνι Κόλα ή μια βότκα πορτοκάλι πλέον και ξεπερδεύουν. Βότκα πορτοκάλι πίνουν. Υπάρχει πολύ εξειδίκευση πλέον και σε αυτό το κομμάτι. Τσίπουρο, ζητάνε ούζο. Όχι τσίπουρο, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία αποστάγματα και υπάρχουν ποτά τα οποία είναι εξαιρετικά. Για κάθε εποχή του χρόνου. Γι' αυτό σου λέω τώρα που έχει αυτό τον καιρό, πίνεις ένα ωραίο κουνιακάκι με μια φλούδα πορτοκάλι, το ζεσταίνεις κιόλας. Από αυτά πίνει ο Μπουτάρης και λέει η Μακεδονία τα Σκόπια. Τέτοια πίνει. Λοιπόν, επειδή η συζήτηση. Θα πολιτικοποιηθεί. Νίκος Τσαρούχας. Ήταν και με την Μπόκα. Δεν ήταν. Ήταν, τον είδα. Μαζί μπαίναμε, ναι. Α, ναι. Τον έψαχνε. Ο Σαρίδης τον έψαχνε. Μαζί μπαίναμε. Α. Τι εδώ. Με Μελισανίδης είναι αυτός. Κύριε Νίκος. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του και όλους εσάς που μείνατε εδώ συντονισμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, η οποία ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα με το καλό, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, με όλη την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες του Άρη που θα ρηκτούν στη μάχη αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί εκπομπή Ώρα για Μπλε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι. Να είστε καλά.